καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή και μάλιστα η τελευταία εκπομπή της σεζόν είναι η σημερινή εδώ στο Europe One, στην εκπομπή Πάμε Γήπεδο, όπου σας κράτησε σε αμύωτο ενδιαφέρον όλη τη χρονιά και όλη την ποδοσφαιρική σεζόν και όχι μόνο. Μια εκπομπή που για πάρα πολλά χρόνια είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι από τις μοναδικές εκπομπές που έχουν μείνει στα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης βεβαίως, εδώ με τον Κώστα Σαμαρά για πολλά χρόνια κοντά σας κάθε Δευτέρα στο ραντεβού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κώστα, να σε καλησπέρισω και εσένα, σε χαιρετήσω, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Μάκη, σε ένα Σαββατοκύριακο τελευταίο με πάρα πολλά. Ευχάριστα γεγονότα αλλά και δυσάριστα. Εγώ απλά να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες που ανέβηκαν, στην Καλκιδόνα, στη Ξυλούπολη, στον Αχίαλο, στο Νίκη Ηρακλείου και στον Άγκο Αντώνη που ήταν οι τελευταίες ομάδες που ανέβηκαν ολόψυχα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία λοιπόν και από μένα στις ομάδες που ανέφερε ο Κώστας ο Σαμαράς. Έχουμε πολλά βεβαίως να πούμε. Έχουμε να ευχαριστήσουμε από πολλούς ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει και βεβαίως ήταν κοντά μας όλη τη χρονιά. Θα τα πούμε σε λίγο τα ονόματα. Τους χορηγούς μας που ήταν όλη τη χρονιά μαζί. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι δεκάδες και εκατοντάδες χορηγοί που ήταν σε διάφορους αγώνες που προσπαθούσαμε και εμείς με τη δικιά μας πλευρά. Μαζί με τους εργάτες μας, τον Σωτήρη Γαρσαέδη και τα άλλα παιδιά που ήταν κοντά πάντα σε αυτή την εκπομπή και γενικά στο Europe One όλη τη χρονιά. Που βεβαίως με κάθε μέσο προσπαθούσαμε να βρούμε κάθε Κυριακή ανθρώπους που να βοηθήσουν έτσι ώστε να βγει η εκπομπή και να έχουμε όσο περισσότερα παιχνίδια και τα καλύτερα παιχνίδια ή τουλάχιστον τα ντέρμπι όλα ή στην Α1 ή στην Α κατηγορία και γενικώς να προβάλλουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, το καλύτερο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο νομίζω της Ελλάδος. Και είναι αυτό από όλους παραδεκτό. Είναι παραδεκτό, εντάξει, ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν και ένα ηθικό δίδαγμα, Μάκη, και θα το συζητήσουμε μετά τους καλεσμένους μας. Αλλά ένα ηθικό δίδαγμα που βγήκε και από αυτό το Σαββατοκύριακο και γενικά από όλα τα play-off και τα play-out, πρέπει επιτέλους και πρώτα οι παράγοντες εμείς, γιατί βάζω και τον αυτό μέσα, να μάθουμε να χάνουμε. Όταν κερδίζουμε, βγαίνουμε με την αξία μας και όταν χάνουμε τα παιχνίδια, αυτά είναι άλλη. Αυτό πρέπει να τελειώσει, γιατί πρέπει να τελειώσει και άμα τελειώσει, τότε θα φτιάξει το ποδόσφαιρό μας. Κώστα, δεν είχαμε καλό τέλος. Το περιμένουμε καλύτερο, πιο ήσυχο, πιο ήρεμο. Ήταν το τέλος σε κάποια παιχνίδια και γενικά η χρονιά δεν ήταν καλή, γιατί σε ένα παιχνίδι είχαμε επεισόδια, στο άλλο είχαμε αποχώρηση, στα άλλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τελείωσε για μένα πολύ καλή χρονιά. Yeah. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαμε και το άλλο, το παράδοξο, που ενώ υπάρχουν παράπονα και κάποιους διαιτητές κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν και τα ίδια άτομα, 4-5 διαιτητές βγάλαν όλα τα play-off, μπορώ να πω, ή τέλος πάντων τα μπαράζ. Με ο Μάρο. 4-5 διαιτητές βγάλαν τα μπαράζ και νομίζω ότι αυτό δηλαδή έφυγε ο Λιμπούδης, έφυγε και ο Κορτζίλας. Δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές. Αυτό υπάρχει και μια προσβολή προς το πρόσωπο κάποιων διαιτητών. Δηλαδή οι ίδιοι διαιτητές συνεχώς παίξαν τα παιχνίδια. Δεν είπαμε ότι δεν είναι καλοί διαιτητές, αλλά όταν παράπονο ο ένας, παράπονο ο άλλος, παράπονο ο παράλλος, η Επιτροπή Διαιτησίας τα ξέρει και τα βλέπει. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί μπορεί να βάλει έναν άλλο διαιτητή. Είναι απλά πράγματα, ρε παιδιά. Απλά πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε τόση μεγάλη επιμονή, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, σε. Να μην πω τρεις, να πω πέντε, άντε να πω 5-6 διαιτητές, άντε 4-5. Δεν θέλω να λέω ονόματα, είναι φίλοι τα παιδιά όλα. Εντάξει, έχουν και αυτοί κακές, έχουν και κάποιες κακές στιγμές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, δεν λέμε. Έχει απόλυτο δίκιο στο πρόβλημα. Τα έχουμε δείξει. Τα έχουμε αν και δεν υιοθετούμε ότι τα παράμονα των ομάδων είναι μισό και καλά. Έχει απόλυτο δίκιο στο. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορεί έτσι. Αλλά πρέπει όμως και οι παράγοντες να μάθουν να χάνουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το είδα, παράπονο κάνανε προχθές η ομάδα. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποιο δίκιο, αλλά είχε μια κόκκινη. Εγώ αν ήμουν, μπορεί να βγάζα και άλλες δύο-τρεις κόκκινες στην ίδια ομάδα. Λέω τώρα εγώ. Αλλά θέλω να σε πω ότι να δέχονται και τα αρνητικά και τα θετικά ενός διαιτητή. Έτσι. Όχι μόνο δεν είναι καλός διαιτητής, δεν είναι καλός διαιτητής. Δηλαδή όλοι άλλοι φταίνε, αυτοί δεν φταίνουν κανένα. Τα παράστα. Ένας θα δηλαδή δεν φταίνουν οι παραγόντες, μόνο οι διαιτητές φταίνουν. Πρέπει να τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε μια όμως ένα email που μας έστειλε ο Παναγιώτης ο Γιουρούκαλης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω, θα φάμε μισή ώρα για να το διαβάσουμε, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το διαβάσουμε, γιατί αναφέρθηκε στην προηγούμενη εβδομάδα ο Στέλιος Ιωαννίδης στο πρόσωπό του συγκεκριμένα και είπε και ονομαστικά κιόλας και θεώρησε σωστό ο κ. Γιουρούκαλης να απαντήσει. Αλλά νομίζω ότι
κάποιες αιχμές που αφήνει, δεν νομίζω. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Ανίδη και είχαμε μια συζήτηση και μάλιστα του κάνουμε πολλές φορές ερωτήσεις και κάνουμε και το δικό του διαβόλου. Τέλος πάντων, εγώ είμαι προς το διαβάσω, Παναγιώτης Γερού Καλής, Γενικός Γραμματέας για τους Μάκη Λιντάρ και Κώστα Σαμαρά. Πληροφορήθηκα και παρακολούθησα μέσω διαδικτύου τις αναφορές του πρόσωπό μου αλλά και στην ΕΠΣ Μακεδονίας σε σχέση με τη χρήση των γηπέδων ΤΕΦΑΚΑ την περίοδο 2006-2014. Με θλίψη μου διαπιστώνω πως για πολλωστή φορά ένας και μόνο από τους ευεργετημένους ως σωματείο, αναφέρεται στον κύριο Ανή, δεν λέω όνομα, επανέρχεται στο θέμα των γηπέδων που τόσο πολύ ωφέλησε τα άστεγα σωματεία της πόλης μας. Θα ήθελα λοιπόν για μια ακόμη φορά για την αποκάλυψη της αλήθειας να σας αναφέρω τα παρακάτω. Τα γήπεδα των ΤΕΦΑ αποδόθηκαν για χρήση στην ΕΠΣ Μακεδονίας με σύμβαση μεταξύ της τότε Νομαρχίας και του Πανεπιστημίου με τον τότε Πρίτανη αείμνηστο Ιωάννη Αντωνόπουλο και τον τότε Νομάρχη Θεσσαλονίκη Παναγιώτη Σουμιάδη. Είναι ίσως από τις λιγοστές φορές που το Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πύλες του και αγκάλιασε ένα από τα πιο όμορφα και αγνά κομμάτια της ζωντανής ελληνικής κοινωνίας, το ρεσχηνικό ποδόσφαιρο. Με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΜΗ ορίστηκα ως συντονιστής και υπεύθυνος προγράμματος λειτουργίας των γηπέδων, λέει ο κ. Γιουρούκαλης. Και συνεχίζει. Τρίτον, με απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου ορίστηκα ως υπιστάτης για τις ώρες τέλεσης των αγώνων και των προπονήσεων ο κ. Παπιέρης Σωκράτης, πρώην βοηθός διαιτητής, αμοιβόμενος μέσω προγράμματος Stage της Νομαρχίας. Τέσσερα, τον Ιανουάριο του 2009 με την λήξη του προγράμματος Stage τίθεται θέμα τάξης και ασφάλειας για την εύρυθμη λειτουργία, λέει, των γηπέδων λόγω έλλειψης προσωπικού. Με ομόφανη απόφαση όμως του τότε ΔΣ της ΕΠΣΜΗ, ο κ. Γιουρούκαλης, που υπερχόταν από διορισμό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την συνέχεια της λειτουργίας των γηπέδων προς όφελος των αστυνομικών σωματείων που τα χρησιμοποιούσαν, τους προτάθηκε και το αποδέθηκαν να συγκροτηθεί ένα αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο το οποίο θα προσφερόταν μηνιαίως στο συμβολικό ποσό των 25 ευρώ για να χρησιμοποιούν τα γήπεδα μόνο ως έδρα και των 50 ευρώ μηνιαίως για όσα σωματεία το χρησιμοποιούσαν τόσο για έδρα όσο και για προπονήσεις, λέει ο κ. Γιουρούκαλης και συνεχίζει. Το μεγαλύτερο μέρος της εισφοράς αυτής αποδιδόταν μόνο στον κ. Παπιέρη για τις υπηρεσίες του όλη την εβδομάδα και φυσικά κάθε Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Από το πριν μέχρι το πέρας αυτών και ένα μέρος αυτών κάλυπτε έξοδα συντηρήσεις όπως πανέμορφη εκένωση βόθρων, συντήρηση κλιματιστικών, αντικατάσταση δικτύων, φθορές, ταντούς, καθαρισμός χώρων υγιεινής, αγορά αναλώσιμων υλικών και στα τρία τελευταία χρόνια, 12-14, κάλυπτε και την καθαρότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων, αναφέρει ο κ. Γιουρούκαλη και τον κ. Πομπιέρη. Την αποκριστική εισπράξη της εισφοράς είχε ο κ. Πομπιέρης, ο οποίος όταν παρουσιαζόταν αριθμίες ή αποφυγή καταβολής εισφοράς, ζητούσε τη συνδρομή μου. Για την κτηρίση, λέει, της συνέπειας και την. Και του ελέγχου, αλληλοελέγχου, συνέταξε σχετικό έγγραφο τεύχος, όπου εκπρόσωποι ενημερώνονταν και αλληλοελάχανε στις εισφορές των λοιπόν σωματείων. Πολλά εξ αυτών αιτιολογούσαν τα έξοδά τους με απόδειξη πληρωμής. Τα διάβασμε λίγο γρήγορα, αλλά πρέπει να τα διαβάσουμε. Ο αριθμός των σωματείων λέει. Τέκτον, ποικίλα αναχρονιά, 9 σωματεία ήταν ο ελάχιστος αριθμός που παρουσιάστηκε, ενώ 16 ήταν ο μέγιστος αριθμός των σωματείων που χρησιμοποιούσαν τα γήπεδα. Αντιλαμβάνεται κανείς πως. Ο μέσος όρος είναι 12,5 με 13 το μέγιστο ποσό που συγκεντρωνόταν και εφόσον συμμετείχαν όλοι, ανέρχονταν για περίοδο 8 μηνών, Σεπτέμβριο ως Απρίλιο, τον Αύγουστο ποτέ δεν εισέφεραν τα σωματεία, στα 400 ευρώ. Δηλαδή 400 ευρώ επί 13 ίσον 5.200 ευρώ εννοεί. Αυτό επί 4,5 χρόνια το τελευταίο πεντάμινο από μακρύ ο κ. Μπομπιέρης από την ΕΦΑΣ, το σύνολο το ποσό δεν ξεπέρασε τα 23.500 ευρώ, αναφέρει ο κ. Γιουρούκαλης. Τώρα, πώς γίνεται κάποιοι και παλιότερα από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή σας ή και συκοφαντικά σε διάφορα γήπεδα να ανέβαζαν το ποσό αυτό σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ είναι άξιο πορείας και αυτοί είναι άξιοι κάθε λύπησης μα και θαυμασμού στην φαντασιολογία τους. Η επιλογή μας, αυτή κατάφερε να κρατήσει σε λειτουργία τα γήπεδα σε εποχές απόλυτης κατάρρευσης των οικονομικών της χώρας και όλων των εμπλεκομένων και το κυριότερο μια εποχή που απαγορευόταν γενικώς οι προσλήψεις. Είναι προς τιμήν των παραγόντων των σωματείων που κατάφεραν και λειτουργούσαν στον χώρο. 8 μάλλον. Οι παράγοντες των σωματείων που τότε έκαναν χρήση των γηπέδων, καθώς και οι επιστάτες είναι πρόσωπα υπαρκτά και αδιάσυστοι μάρτυρες σε όποια τυχόν έρευνα του οποιαδήποτε για την διαστάβηση των ανωτέρων. 9. Ένατον μάλλον. Εν ώψη νέας και επεφελούς για τα αστυνομικά σωματεία μας, συμφωνία με τα ΤΕΦΑ, δεν επιθυμώ να αναφερθώ σε περαιτέρω μικρότητες και μικροψυχίες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως όσο λειτουργώ σε εκλεγμένο μέσο του ΔΣ ως Γενικός Γραμματέας, θα είμαι πάντα δίπλα στο πλευρό των αμυγών των αστυνομικών σωματείων, ιδιαίτερα των αστέγων και απέναντι πάντα σε ό,τι αντιπροσωπεύει το κακό, το ψέμα, το άδικο και το αχάριστο. Δέκατο. Τελειώνει, Κώστα. Ενημέρωσα στο πρόσφατο ΔΣ της ΕΠΣΜΗ, πρέπει να το διαβάσουμε όλο. Τα μέλη του νέου ΔΣ και χαίρομαι που ο κ. Μότσανος παρών στην τότε διοίκηση πρωτοδικείου επιβεβαίωσε του λόγου του αληθές.
Νομίζω 5 χρόνια μετά, και ενώ όλα είχαν και ξανά έχουν απαντηθεί αρκετά με την ύβρη και την φαντασμένη συκοφαντία, κάποιος φαίνεται αποφάσισε να ξαναγράψει τους κανόνες της γραφικότητας, για όσο και, να νομίσαμε πως είναι καθαρισμένοι, μάλλον διαψευστήκαμε. Και καταλήγει, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαίωματός μου της ασύλληπτης αιμονής και φαντασίας όσων ακούστηκαν στην εκπομπή σας. Καλό καλοκαίρι. Αυτά από τον κύριο Γιουρούκαλη, έτσι, για την απάντηση στον κύριο Στέλιο Ενίδη, όχι τόσο πολύ σε εμάς, γιατί εδώ όσα ακούστηκαν, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Εμείς, αυτά που είπε, δεν ναι, αυτά που είπε. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι, λέει ο κύριος Γιουρούκαλης, και ευχαριστούμε πάρα δεν πολύ σχέση με εμάς. Τον κύριο Γιουρούκαλη για αυτή την επιστολή που απευθύνθηκε βασικά σε εμάς, εμένα και τον Κώστα Σαμαρά. Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους. Πρώτα απ' όλα τα εκδεξιών μου. Ένας ο οποίος για πολλωστή φορά στην Α1 θα το δούμε και του χρόνου, αν όλα πάνε καλά βέβαια, είναι ο προπονητής ΠΑΟΚ Ξηρούπολης και δίπλα ακριβώς ο τερματοφύλακας, ο Λάμπρου Λάμπρου και ο Ιορδάνης Χολίδης. Σας χαιρετίζω και τους δύο. Καλησπέρα, Μάγκη. Και με συγχωρείτε που σας κράτησα λίγο παραπάνω, αλλά βλέπετε πρέπει να τα αναφέρουμε όλα. Συγχαρητήρια. Το 8ο θαύμα. Ναι. Εγώ να ξέρεις, δεν ήρθα τίποτα, δεν θα πω τίποτα. Θα μιλήσω ο αρχηγός της ομάδος. Εγώ ήρθα να πάρω το σκόρδο πίσω. Το σκόρδο πάει. Δεν ξέρω, θα το φέρεις πίσω. Θα το φέρω πίσω. Δεν με είπε στο τηλέφωνο ότι θέλεις το σκόρδο. Γι' αυτό ήρθα. Έχω έρθει πολλές φορές. Βαρέθηκα πολύ να βλέπω. Πραγματικά μπορεί αν πάρω το σκόρδο. Αν παρέσω να πάω να το βρω. Επέτυχατε ένα θαύμα όμως. Τα παιδιά, Κώστα. Ναι, υπάρχει όλοι μας. Όλοι, εντάξει, όλοι ήμασταν μια παρέα. Συγχαρητήρια, γιατί ήταν πραγματικά απρόβλεπτο. Δεν το περίμενε κανένας. Άλλο. Ήταν απρόβλεπτο γιατί δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά στην ομάδα, γι' αυτό. Πάμε στην άλλη πλευρά. Έχουμε άλλους δύο ανθρώπους που οι ομάδες έχουν ανεβεί. Είναι ο προπονητής της Νίκης Ηρακλείου, ο Γιάννης Κουκούλης, και δίπλα του ακριβώς είναι ο Γιάννης ο Φλώρος από την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, από τις ομάδες που και αυτές και οι δύο, και το Ηράκλειο και ο Άγιος Αντώνιος πλέον θα είναι στην, το Ηράκλειο μετά από 21 χρόνια. Ο Άγιος Αντώνης δεν μπορεί να θυμηθεί. Μετά από δύο. Μετά από δύο. Θα χαιρετήσω και τον Γιάννη και τον. Και τους δύο, έτσι. Και τους δύο Γιάννη. Τους δύο Γιάννη. Συγχαρητήρια απλά. Συγχαρητήρια, Γιάννη, τους είναι μεγάλη επιτυχία. Απλά μένω λίγο στην Ξυλούπολη, γιατί ήταν μεγαλύτερο το θαύμα που πέτυχαν, έτσι. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Συγχάστε λίγο, Γιάννη, έτσι. Όταν τελειώνουν όλα, τότε μπορείς να ησυχάσεις. Όσο διαρκεί η αγωνιστική περίοδο, δεν ησυχάζουμε. Ψηλά, πώς αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, όμορφο συνέστημα είναι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, ήταν και μια δικαίωση για μένα, πιο πολύ για τα παιδιά. Ναι, το αξίζανε. Και σε εσένα, γιατί πίστεψες αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι μου έλεγες ότι περίμενε και θα δεις ένα-δύο χρόνια. Ναι, η ομάδα εδώ και 3 χρόνια που είμαι εγώ στην ομάδα, αλλά και πιο παλιά είναι η ίδια. Υπήρξε και σεβασμός στο πρόσωπό μου. Δεν μπορώ να το πω αυτό ότι δεν υπήρξε. Πάρα πολύ σεβασμός και γι' αυτό ήρθαν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα. Ευτυχισμένος λοιπόν ο Γιάννης ο Κουκούλης. Πάμε λοιπόν και στον Γιώργο τον Φλώρο δίπλα. Γιώργο, νομίζω ότι κι εσείς πετύχατε κάτι πολύ δύσκολο βέβαια, έτσι, να κάνεις ολική ανατροπή και να κερδίσεις μετά άνετα, όπως φάνηκε, 3-1. Νομίζω είναι κάτι πολύ που σας ανέβασε ιδιαίτερα βεβαίως και όλους εσάς. Καταρχάς, συγχαρητήρια και για την απόδοση που είχες. Έβαλες και γκολ, έτσι. Όχι, αδερφός μου είναι. Ευχαριστώ πολύ αρχικά για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Ο στόχος της ομάδας από την αρχή ήταν η άνοδος. Αυτόν είχαμε θέσει με τη διοίκηση και τα παιδιά. Βέβαια, ήρθε με τον δύσκολο τρόπο. Με τα play-off πήραμε τη δεύτερη θέση στο τελευταίο παιχνίδι. Κυνηγούσαμε μέχρι τα τελευταία λεπτά στο μάτς με την προοδευτική την άνοδο, με την πρώτη θέση. Δεν έγινε. Με την Καλυθέα. Ναι, απλά ήταν τελευταίο παιχνίδι και πηγαίναμε όλοι για την νίκη. Ναι, ναι. Και μέχρι το 70 ήμασταν πρώτοι, γιατί η Καλυθέα έχανε από το Φάληρο και εμείς νικούσαμε. Βέβαια, μετά η Καλυθέα νίκησε, ανέτρεψε το σκορ. Εμείς φέραμε ισοπαλία, ισοφαριστήκαμε στο 90. Τελείωσε το παιχνίδι και είχαμε στόχο μετά με την ομάδα στα play-off να συνεχίσουμε όπως ήμασταν από το Μάρτιο και μετά, από τη στιγμή που ήρθε ο κύριος Μπιμπισίδης σαν προπονητής. Πήραμε 3 νίκες στα play-off, κατακτήσαμε την πρώτη θέση και χθες τον τελικό θεωρώ πως ήμασταν καλύτεροι
κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και έτσι νικήσαμε και ανεβήκαμε. Ο Γιαννάκης πώς είναι ο Πασικοπούλος? Είναι καλά. Θέλω να το ευχηθώ περαστικά. Ήταν στο νοσοκομείο χθες. Τα ξέρω. Είναι πολύ καλό το παιδί. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι λυπηρό ότι είδα. Απλά η έψιμη να τιμωρήσει αυτούς που έφτιαξαν. Δεν θέλω να πω περισσότερο, Μάκη. Απλά αυτά που είδα να τιμωρηθούν υπεύθυνοι. Τίποτα άλλο. Θα ρωτήσουμε, Κώστα, λίγο να ρωτήσω κάτι. Κάποια σχέση. Είναι λυπηρό αυτά που είδα. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Θα ρωτήσω συνέχεια για τα επεισόδια. Okay. Θέλω λίγο την. Κάποια σχέση έχει εσύ με τον Άγιο Αντώνη. Δεν ξέρω, Γιώργο, κάποια σχέση ο κ. Σχολίδης. Για πες μου λίγο. Τότε με την Πηλαία είχαμε παίξει μπαράζ. Με τον Εθνικό Πηλαίας παίξαμε μπαράζ και. Σωθήκατε εσείς και έπεσε. Α, ρίξατε. Εκείνο ήταν το 8ο θαύμα και αυτό ήταν το 9ο. Πριν δύο χρόνια, ναι. Θυμάσαι τότε η Πηλαία που ήταν. Ναι. 4 βαθμούς. 4 βαθμούς πήγε 28. Είχε παίξει 32. 32. Το είπε κάποιος χθες ότι που είχα παίξει με την Πηλαία. Ναι, το είχε παίξει. Δηλαδή πήγε στην Πηλαία και του πήγε στου 32, πήγε τώρα στην Αξιούπολη και του πήγε. Στην Αξιούπολη. Πάμε, φίλε. Στην Ξυλοπόλη και του πήγε στην Α1. Είναι αυτά τα τριβολάκια. Πήγαμε όλοι μαζί. Λάμπρο, ξέρει κάποτε ότι όταν είχα κάνει σχόλια πριν από 11 χρόνια, το 2008, νομίζω, 2009, κάπου είχα κάνει ένα σχόλιο και έλεγα τα τριγωνάκια παίζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στην Ηρακλή Μπελοκύπων που είχα δει την ομάδα και μου είχε αρέσει. Κάτι τριγωνάκια κάνει οι παίκτες του Ηρακλή Μπελοκύπων και έκανε ένα σχόλιο για τριγωνάκια. Οι μισοί προπονητές κόντεψαν να με φάνε. Για τριγωνάκια και ο Χολίδης και τι σε έδωσε ο Χολίδης και πόσα πενιντάρια σε έδωσε ο Χολίδης, πόσα με έδωσε, κάνω 100. Ούτε ένα ευρώ. Αν το, και για αστεία βέβαια, εντάξει. Αλλά, καφέ. Ούτε καφέ. Είσαι και λίγο τσιγκούνης, εντάξει. Αλλά από εκεί πέρα θέλω να πω τώρα τριγωνάκια να τα. Αυτοί που θυμούνται ποιοι ήταν που τα λέγανε, ορίστε, ας το κάνουν και οι ίδιοι, να πάρουν μια ομάδα που είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και μπορεί να κινδύνευε και να πέσει και να την πάει στην Α1. Ας ακούσω λίγο το ότι η ιστορία του Ιορδάνη είναι για να δίνει εξετάσεις. Νομίζω ότι το δυνατό του σημείο είναι η ομιλία του. Σε κάθε μάτς περιμέναμε όλοι να ακούσουμε την ομιλία του. Σοβαρά. Ναι. Γιατί όταν ήταν και στην κλινική, στον Εθνικό Πηλαίας, μου λέγανε ότι όπου ένα στόμα λέει, έχει ο Χολίδης, μου λέγανε εκεί. Δεν ξέρω αν νοήσανε με την καλή την έννοια, την κακή, πώς το εννοούσαν. Με την καλή την έννοια πάντα. Α, αυτό εννοούσαν. Ναι. Εντάξει, στον αγώνα λίγο ανεβαίνουν οι τόνοι, αλλά προπονητής είναι. Τι σας έλεγε, εσύ, Λάμπρο, όταν πριν τον αγώνα, τι σας έλεγε, δηλαδή. Πριν τον αγώνα. Περίπου. Αυτά. Όχι, θα μας πει, εντάξει, δεν θα πει λεπτομέρειες, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μας πει. Αν ο συνθέτης μας μπορεί να μας βάλει και τα ονόματα λίγο, μια και είμαστε το έτσι στον αέρα, θα είναι καλά. Ναι. Δεν ξέρω, έδειξε τον τρόπο να μας κάνει να πιστέψουμε παραπάνω για να πετύχουμε το στόχο μας. Μάλιστα. Ήταν απίστευτο, νομίζω ότι κάποιος τα λέει. Μάλιστα. Κάθε αγώνα και διαφορετική ομιλία. Πες το βίντεο που βάλαμε με το ρόγο στο κεφάλι. Μέχρι και βίντεο μας έδειξε. Τα δύο τελευταία παιχνίδια στα πλέον. Σοβαρά. Ναι. Αυτό και στην Αλφάνη. Καλά, του χρόνου θα έχετε πολλά βίντεο, είτε θέλετε, όχι. Λοιπόν. Ο στόχος όταν πήγες ήταν παραμονή, με έχεις πει στο τηλέφωνο. Όταν πήγα στην ομάδα τέλος Νοεμβρίου, ναι, νομίζω, η ομάδα έπαιζε play out με μειονέκτημα έδρας. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι. Ότι αλλά είχα δει και εγώ ότι φίλε, ήταν... βρήκα, να σας πω λίγο κάτι, βρήκα εκεί πέρα εξαιρετικά παιδιά, έτσι. Και τελειώνοντας η χρονιά πρέπει να πω κάποια πράγματα. Και θέλω να τα ακούσουν πολλοί συνάδελφοι και ποδοσφαιριστές όμως και παράγοντες ότι άλλαξα, έγινε ένα κλικ μέσα μου, έτσι. Έχω αλλάξει άποψη για τη δουλειά που κάνουμε, την προπονητική, εντάξει. Μετά από τόσα χρόνια. Ναι ρε φίλε. Και μου τα αλλάξα αυτά τα παιδιά, ξέρεις, έτσι. Δεν σε κάνω. Είχαμε τρομερή επικοινωνία, Δηλαδή θεώρησα ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν έπρεπε να είμαι προπονητής σε αυτά τα παιδιά. Πιο πολύ γινόταν αυτό που είπε ο Λάμπρος με την ομιλία. Είχαμε τρομερή επικοινωνία. Όταν σε λέω τρομερή. Θεώρησα ότι μάλλον μαζί με τα παιδιά θεωρήσαμε ότι θα πετύχουμε την άνοδο εύκολα ή δύσκολα. Ή στη χειρότερη θα φτάσουμε στα play-off, όπως και έγινε. Μάλιστα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα επανέλθουμε. Πάμε όμως να δούμε εικόνα. Λίγο θα παρακαλώ λίγο το σκηνοθέτη.
Δεν θα δούμε πρώτα, επειδή μας ζητάνε να δείξουμε τις φάσεις από το παιχνίδι της νίκης Ηρακλή με δόξα Σύρου, τώρα για τον φίλο που το ζήτησε, επειδή θέλει να φύγει, λέει, το σπίτι, ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε το τρίτο παιχνίδι και να δούμε και μετά νίκη Ηρακλείου, δόξα Σύρου, 4-2 διεκόπη στο 110 περίπου το παιχνίδι αυτό, και λόγω του ότι η ομάδα της Ασύρου υποστήριξε ότι δύο φορές την παράταση, και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος της παράτασης, έκανε η νίκη Ηρακλείου σέντρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ναι, γι' αυτό έφυγε, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Όμως έχουμε κάποιες πληροφορίες. Θα το δούμε λίγο. Πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις, να δούμε και τα γκολ. Και θα επανέλθουμε, θα δούμε και την περιγραφή που κάνω ακριβώς εκεί όταν ξεκινάει το πρώτο μέρος της παράτασης και στο δεύτερο μέρος, σε κλάνο δευτερολέπτου δηλαδή η κάμερα πήρε, γιατί ήταν εκείνη τη στιγμή ακριβώς ξεκίνησε ραγδαία βροχή, υπήρχε αέρας και ερχόταν όλο πάνω στην κάμερα του κάμεραμάν εκεί που είχαμε, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με μια ψιλοκίνηση που έκανε για να κάνει λίγο πίσω δεν πρόλαβε να την εικόνα, αλλά έχει όμως, είναι κλάνο δευτερολέπτου. Θα το δείτε και από τη δικιά μου την περιγραφή. Πάμε να το δούμε. Το έχουμε κόψει ξεχωριστά και τα δύο κομμάτια, να δείτε και την πρώτη παράταση και τη δεύτερη παράταση, όπου φαίνεται ότι κάνει νίκη Ηρακλείου, αλλά νομίζω ότι η δόξα Σύρου πήγε, έκανε τη σέντρα, πήγε να κάνει σέντρα και στο δεύτερο γκολ, δηλαδή δέχτηκε δύο γκολ και μετά απεχώρησε. Δεν ξέρω τώρα. Καταρχάς, ναι, άσε πως να το δούμε λίγο και μετά. Ένα λεπτό, Όχι, κανένα λεπτό. Γιατί υπάρχουν νόμοι, να μην αποσυνολήσουμε τον κόσμο. Έτσι. Δεν αποσυνολήσουμε τίποτα. Άκουσε να λέω τι λέω, κανένας νόμος, άκουσε να λέω για νόμο. Όχι. Εγώ σου λέω τώρα, θα δείξουμε τώρα την εικόνα και μετά θα κάνουμε συζήτηση. Είναι εδώ και ο προπονητής της ομάδας Νίκης Ηρακλείου. Εντάξει. Και να φανταστείτε τότε, λίγοι το κατάλαβαν τι ακριβώς έγινε. Αλλά και ο διαιτητής ο ίδιος δεν το κατάλαβε. Άντε και να έγινε, και ποιο να φύγουνε. Εντάξει, αυτό τι είναι, εγώ τι να. Πώς αυτό, δεν ξέρω γιατί. Εγώ λέω ότι έγινε. Μπορεί. Είναι εδώ που θα φύγουνε. Πάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε το παιχνίδι αυτό και μετά θα δούμε τη φάση αυτή και των δύο. Και θα επανέλθουμε να το συζητήσουμε. Ο οποίος είναι μια ευγενική χορηγία από την επιχείρηση μεταλλικών ειδών ΕΜΕΚΑ, εμπορία οικιακών ειδών και σιδήρου, Σπύρος Τζορτζής, με πρώτο κατάστημα στην Κρυθιά και δεύτερο κατάστημα στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, και τηλέφωνο 688-537 με ειδικές τιμές στους φίλους του Εθνικού Ποδοσφαίρου. Όλα έτοιμα λοιπόν, εκτελείται στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά που είναι και λοιπόν, το γκολ και 1-0 για την νίκη Ηρακλείου, σχεδόν στο πρώτο λεπτό, 1-0 από τον Γουνιώτη. Ο σκόρερ, ο Γουνιώτης, ο οποίος στην κυριολεξία κλαίει με δάκρυα το γκολ που έβαλε με κεφαλιά στο δεύτερο. Ο αρχηγός, ο Ανδρέα, πιο πίσω η μπάλα, εκεί όπου ήταν ο Αγγελίδης, το 1-2 προσπαθούν να παίξουν με τον Καλίνη. Αγγελίδης τώρα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, για να δούμε τώρα, θα γίνει το σουτ και μεγάλη ευκαιρία, θα χάσει ο Κωσί, ο Γουνιώτης, για να δούμε ο Γουνιώτης, θα κάνει και την παλιά για τον Καμπανάτζε. Καμπανάτζε με τα αριστερό στο Μόσκο και ο γκολ. 2-0 ο Μόσκου, 2-0, εκμεταλλεύτηκε πλήρως αυτή την παλιά που του έκανε εκεί ο Καμπανάτζε, και ο Μόσκου θα πλασάρει, θα κάνει μέσα έξαρες πανηγυρισμούς. Το 2-0 για την νίκη. Τον Κόκολα θα γίνει σέντρα σουτ. Στο πίσω δοκάρι και τελευταία στιγμή θα βγάλει την μπάλα. Και μπήκε δυνατό ο Ραμπάτσες με αυτοθυσία. Και τώρα φεύγει ο Ανδρέα. Ο αρχηγός θα δώσει ένα πολύ ωραία εκεί για τον Μουχταρίδη. Το σουτ, η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Σουτ ο Μουχταρίδης, η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Το σουτ. Καθυστερεί. Και τώρα Κόκολας. Μπάλα για τον Ανδρέα. Είναι μέσα στην περιοχή, Ανδρέα, το σουπ θα κάνει και μπάλα θα φύγει δίπλα από το κάθε δοκάρι. Πολύ καλή ενέργεια από τον Ανδρέα. Και για να δούμε τώρα, μόνος του και ο Καλίνης θα βγάλει τελευταία στιγμή εκεί ο τερματοφύλακας Πεχλιβανίδης. Νέο σουτ εκεί πολύ δυνατό από τον Κόκολα, δε η μπάλα δεν θα βρει.
Μαλτίδης τώρα. Το πίσω δεκάρι και πάλι. Παρδιό το ματοφύλακας. Είναι Ανδρέα βέβαια για τον Κόκολα. Να βγαίνει ο Ανδρέα μόνος του στην περιοχή και κάνει νέο τον γκολ. Ο Ανδρέα και 2-1 θα μειώσει, θα βάλει τη δόξα Σύρου στο παιχνίδι. 2-1, κυνήγησε τη φάση, του βγήκε ο αρχηγός ο Ανδρέα, ο οποίος θα μειώσει και θα ξεσηκώσει την κερκίδα της δόξας Σύρου. Είναι μια ευγενική χορηγία από την επιχείρηση μεταλλικών ειδών ΕΜΕΚΑ, εμπορία οικιακών ειδών και σιδήρου, Σπύρος Τζορτζής, με πρώτο κατάστημα στην Κρυθιά και δεύτερο κατάστημα στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά και τηλέφωνο 688-537 με ειδικές τιμές στους φίλους του Εθνικού Ποδοσφαίρου. Πίσω στον Καραπατσιά, αυτός για τον Κόκολα. Ωραία για τον Καλίνη, Καλίνης τώρα σε καλή θέση, Καλίνης θα κάνει και το σουτ. Θα βρει μπάλα το δοκάρι, πολύ καλά το σουτ από τον Καλίνη, αριστερό έξω από την περιοχή. Και τώρα Ζουμπούλης Παναγιώτης, για να δούμε. Ζουμπούλης Παναγιώτης το σουτ, τερματοφύλακας με δεύτερη προσπάθεια. Καλίνης, Κόκολας, βγαίνει τρουμπετάρι, Κόκολας μες στην περιοχή, θα αναβγάλει εκεί. Τον Γιαννακίδη. Παίζει το κόνερ στο πίσω δοκάρι και μπάλα να βρει. Θα πάει στα δίχτυα. Εκτελέστηκε, θα κάνει το σουτ. Με συγχωρείτε, το 2-2 θα γίνει. Στον άλλον και Σιμεών η κόντρα, μπαίνει ο Μόσκου, Μόσκου μες στην περιοχή και τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Καλτσάς θα γεμίσει σε πίσω δοκάρι για τον Μουρτζόκη, χάθηκε ευκαιρία. Καραμπατζής και φάου. Κόκκινη κάρτα, για να δούμε. Έχει βγάλει την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Έχουν πέσει όλοι οι παίκτες Νίκης Ρακλείου πάνω του. Με συμπεριοχή μπήξαν πολλοί παίκτες. Μοχταρίδης, Κόκολας. Θα βγει από πίσω ο Μουρτζόκης και θα σηκώσει ο βοηθός, θα σηκώσει offside, να το δούμε αυτό. Στον πάγκο έχουμε κάτι εκεί. Όλα έτοιμα λοιπόν, έναξη της ημίωρης παράτασης εδώ στον Εύοσμο, να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο νικητής για να... Μουρτζόκης τώρα. Γεμίσει μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά που θα γίνει στο πίσω δοκάρι και να μια καλή ευκαιρία. Μπούλης για τον Καπανάντζε. Καπανάντζε και τελευταία στιγμή ο Σουρλής θα βγάλει σε κόνερ. Και της παράτασης το δεύτερο εμίχρονο ξεκίνησε. Για να δούμε τώρα εκεί. Θα γίνει το σουτ και το γκολ. Το γκολ από τη χρυσή αλλαγή είναι 3-2 στο 3-2 με τη χρυσή αλλαγή που έκανε νίκη Ηρακλείου, γίνεται πραγματικός χαμός εδώ. 3-2, βλέπετε τα καπνογόνα πως έχουν ανάψει. Ευλυδιάστηκε η ομάδα της Δόξας Ασύρου. Και αυτός που θα κάνει τον κόλ ήταν ο Χαραλαμπίδης που μπήκε και είναι η χρυσή αλλαγή για την ομάδα της νίκης Ηρακλείου. Thank you.
Πάσου βγαίνει εκεί, ο Νικολαίδης θα κάνει τον γκολ και 4-2 από τον Νικολαίδη για την νίκη Ηρακλείου. Γίνεται πνευματικός χασμός, πανζουρλισμός, μόνος του βγήκε ο Νικολαίδης και θα κάνει μέσα σε λίγα λεπτά 4-2, μια Χαραλαμπίδης και μια Νικολαίδης, οι δύο χρυσές αλλαγές θα κάνουν το 4-2 για την νίκη Ηρακλείου. Και για να δούμε τι, γιατί κάτι υπάρχει εκεί. Για να δούμε διαμαρτυρίες στον βοηθό. Ένας διαμαρτυρίος εκεί, δεν ξέρω, κάτι υπάρχει προς το διαιτητή. Τι υπάρχει, να δούμε τι υπάρχει. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Βλέπετε εδώ μπροστά, εδώ μια, από την κάμερα του φίλου μας εδώ, του Κώστα Παπαδόπουλου, βλέπετε οι φύλαθροι της νίκης Ηρακλείου έχουν βγάλει και τις μπλούζες, έχουν βγάλει όλα μέσα στη βροχή, γίνονται παπί. Και να δούμε αν θα συνεχιστεί ο αγώνας. Φεύγουν διαιτητές με τους παρατές, αποχωρεί η δόξα και τώρα κάνω πανηγυρικά. Θα ζητήσει γιατί πανηγυρικά. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τους παίκτες της νίκης Ηρακλείου πώς πανηγυρίζουν το 4-2 αυτό. Το παιχνίδι έχει διακοπεί οριστικά, έχει αποχωρήσει η δόξα Ασύρου. Αυτά λοιπόν από εμάς, άδοξο τέλος. Αυτό λοιπόν έγινε εκεί στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα που προσωπικά είδα και το χώρο του αρκετά γεμάτο και νομίζω ότι ήταν και λίγο, μπορώ να πω και λίγο ξεραμένο τώρα, πώς να το πω. Φάνηκε ότι τελικά και αυτό το γήπεδο αλλά και το γήπεδο της Πηλέας νομίζω δεν ήταν τα καλύτερα, θα μπορούσαν να βρεθούν κάποια άλλα γήπεδα, θα πεις που να τα βρεις, εντάξει αυτό... Υπάρχει δίκαιο που να βρεθούν γήπεδα, αλλά και στην Πηλέα δεν είχε ασφάλεια το γήπεδο. Στην Πηλέα είχε ασφάλεια. Τι ασφάλεια, αφού παντού μπαίνουν μέσα. Όχι, στην Πηλέα, άμα δεν ήταν οι δύο οι φύλαθλοι απέναντι, θα είχαμε επεισόδια. Ευτυχώς που οι φύλαθλοι ήταν από εκεί. Δεν είπα γι' αυτό, είπα για τις πόρτες που δεν κλείνουν. Δεν κλείνουν από πλάγια, που είναι γήπεδα τα οποία μπάζουν. Άμα θες να πεις, θα πεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο στο Γιάννη τον Κουκουλή. Γιάννη, τώρα τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, για παίρνεις και τη δικιά σου άποψη, την άποψη της ομάδος, έτσι. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ήσταν μέσα. Καταρχάς, εσείς πήρατε χαμπάρι πότσα, είπα έγινε αυτό, ή τυχαίε και εσείς πήγατε, κάνατε τη σέντρα και άιντε τελείωσε. Και εγώ, ξέρω εγώ μετά, μετά το πήρατε και εσείς χαμπάρι, αλλά το αφήσατε έτσι. Γιατί και... δεν χαμπάρι, έτσι κανένα. Ακριβώς έγινε. Κανένας νομίζω δεν το κατάλαβε. Ούτε έπρεπε βασικά οι βοηθοί να το δούνε. Ναι. Εντάξει, αυτό εμείς δεν έχουμε κάποια ευθύνη. Η ομάδα της όχι, δεν έχει κάποια ευθύνη. Αλλά ευθύνη. Νομίζω οι βοηθοί, άμα το βλέπαν, το λέγα τον Μαστακά. Γι' αυτό υπάρχουν διαιτητές, γι' αυτό υπάρχουν επόπτες, παρατηρητές, δεν ξέρω τι άλλο εκεί είναι. Εμείς κάναμε. Ναι, η Άσερο το είπε μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, μόλις ξεκίνησε ή το είπε μετά που μπήκαν τα γκολ. Γιατί έχει εντάξει, μεγάλη διαφορά αυτό. Μήπως επειδή ήταν και πιο λίγοι εσείς, σου λέει τώρα είναι 2-2. Έχω την εντύπωση ότι μετά το πρώτο γκολ. Μετά το πρώτο γκολ, ίσως μετά υπήρξαν. Μετά το 3-2 δηλαδή. Μετά το 3-2, βέβαια μπήκε αμέσως και το τέταρτο γκολ. Ναι, μπήκε, δεν προλάβανε δηλαδή καν να διαμαρτυρηθούν. Μετά στο τέταρτο γκολ εκεί έγινε ό,τι έγινε. Που πέρασανε, αλλά που είπα αρκετά το, λεπτά. Το θέμα είναι ότι δεν έγινε σκεμμένα κάτι. Δεν έγινε σκεμμένα κάτι. Γιατί δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς με 10 ποδοσφαιριστές αγωνιζόμασταν, ούτως ή άλλως. Έγινε κάτι απλώς... το οποίο εντάξει δεν συμβαίνει συχνά. Δεν συμβαίνει, αλλά... ναι, αλλά. Φάνηκε ότι δεν το πήραν χαμπάρι. Δεν έγινε κάτι σκεμμένο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Σκεμένο, και μιλάμε τώρα για τη σέντρα. Δεν μιλάμε για κάποιο
Τι να πω, κάποιο πέναλτι, κάποιο. Έχει επηρεάσει κάποιο... και το, με το που γίνεται σέντρα, μπαίνει τον γκολ σχεδόν αμέσως. Εγώ δεν και... είδα κάποιο. Μήπως από αυτό επηρεάστηκε, Γιάννη, αυτό επηρεάστηκε όλη η κατάσταση και έγινε αυτή η ένταση στο τέλος. Ότι πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά το δεύτερο μήχρονο τη σέντρα, το δεύτερο μήχρονο μπήκε τον γκολ, μπαίνει καπάκι το δεύτερο γρήγορα. Εγώ και... αυτό που είδα. Λέω τότε. Η σέντρα κακώς έγινε από εμάς, εφόσον το λένε έγινε. Δεν είδα κάποιος να σταματήσει να πει κάτι. Όλοι παίζανε κανονικά. Α, δεν υπάρχει τίποτα μετά. Όλοι παίζανε κανονικά. Τώρα. Αν υπήρχε... Το καταλάβανε μετά. Κάποιος άλλος το είπε και το καταλάβαμε μετά. Μετά, ωραία. Εντάξει, ίσως κάποιος από την κερκίδα το φώναξε, κάτι έγινε. Αλλά... Ας βγάλουμε και τον, και τον κύριο Χαρίτο λίγο που ήθελε να κάνει μια παρέμβαση. Μας είπε ότι θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Παρακαλώ λίγο το σκηνοθέτη μας να δούμε και τη φάση λίγο. Για να δούμε τη φάση, να βάλουμε τη φάση όσο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον κύριο Χαρίτο, να το δούμε λίγο ξανά και να επανέλθουμε μέσα στο στούντιο. Για να το δούμε λίγο, περίπου ένα λεπτό είναι το μικρό βιντεάκι που ετοιμάσαμε, η έναρξη του πρώτου ημιχρόνου και η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Πάμε να το δούμε. Όλα έτοιμα λοιπόν, έναρξη της ημίωρης παράτασης εδώ στον Εύωσμο, να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο νικητής και της παράτασης. Το δεύτερο εμίχρονο ξεκίνησε. Για να δούμε τώρα εκεί. Θα γίνει το σουτ και το γκολ. Το γκολ από τη χρυσή αλλαγή είναι 3-2 στο 3-2 με τη χρυσή αλλαγή που έκανε νίκη Ηρακλείου. Γίνεται πραγματικός χαμός εδώ. 3-2, βλέπετε τα καπνογόνα πως έχουν ανάψει. Άρα σχεδόν το έχουμε. Έχουμε την πρώτη παράταση που μιλάω εγώ και λέω έναξη της πρώτης παράτασης του πρώτου ημιχρόνου. Αμέσως μετά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Το λέω αμέσως, ξεκίνησε και μπαίνει γκολ. Άρα νομίζαμε ότι και τώρα το βλέπω πολύ καθαρά. Εγώ τώρα το καταλαβαίνω ότι πραγματικά σχεδόν έχουμε και το δεύτερο μέρος της σημείας που φαίνεται και καθαρά. Αμέσως, Κώστα, αμέσως. Δεν ξέρω αν έχουμε στη τηλεφωνική παρέμβαση τον κύριο Χαρίτο. Ναι. Μάλιστα. Όπως μας ενημερώνει ο σκηνοθέτης μας και τον ευχαριστώ πολύ τον Νίκο, τον σκηνοθέτη μας, ο κύριος Χαρίτος δεν θέλει να μιλήσει, θα βγάλει ανακοίνωση γενικά η ομάδα και μάλιστα δίνει και συγχαρητήρια στην ομάδα της νίκης Ηρακλείου που ανέβηκε κατηγορία, κατόρθωσε και με 10 παίκτες ανέβηκε κατηγορία, ανέβηκε στην άλλη κατηγορία. Σας δίνει συγχαρητήρια κύριε Κουκούλη, νομίζω πέρασε από την Άστυρο, είσαι και ιδιαίτερα αγαπητός εκεί, έτσι Γιάννη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και έχω ιδιαίτερα έτσι, δυνατά συναισθήματα για την ομάδα της Ασύρου. Μόνο επιτυχίες είχα σε αυτή την ομάδα και πραγματικά τη εύχομαι αυτό που δεν κατάφερε φέτος να το καταφέρει του χρόνου. Μάλιστα. Με τον κύριο Χαρίτο που μίλησα με τον Χρήστο, έτσι πρέπει να είναι ο γιος του Ηλία του Χαρίτο, του παλιού, του φίλου μας εκεί, του φίλου μου, του Χαρίτο. Δεν προτίθεται, μου είπε τουλάχιστον το πρωί που μιλήσαμε τηλεφωνικά, ότι δεν θέλει και δεν προτίθεται να κάνει η ομάδα της Ζώξης Ασύρου κάποια ένσταση. Δεν ξέρω αν μπορεί κιόλας. Δεν το έχω ψάξει ακριβώς αν μπορεί. Αλλά μου είπε ότι. Επειδή το έψαξα εγώ. Από τη στιγμή που έχει φύγει από το γήπεδο και έχει κλείσει το φυλαγόνα με το που έχει φύγει η Ασύρος, δεν μπορεί να κάνει καμία ένσταση από εδώ και πέρα. Υπήρχε μια περίπτωση να γίνει μια ένσταση, σαν που μπορεί να πιαστεί σαν διαιτητικό λάθος. Την ώρα εκείνη που γίνεται η σέντρα, μπορούσε ο αρχικός να πει τον επόπτη ότι μετά το τέλος του αγώνα θα γίνει ένσταση. Πάλι! Μήπως Κώστα είναι σε αυτές τις ενστάσεις που δεν χρειάζεται να το πεις, αυτό είναι για την πλαστοπροσωπία πιο πολύ. Μήπως είναι για τις ενστάσεις τις άλλες που πρέπει μέχρι 48 ώρες να κάνεις ένσταση. Δεν μπορείς να κάνεις 48 ώρες. Καταρχάς. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Χολίδης, ο Ιρδάνης, να ξέρεις αν υπάγεται στις ενστάσεις. Από τη στιγμή που έχει φύγει η ομάδα και έχει φύγει πλέον η ομάδα, έτσι. Δεν, το μάτς τελείωσε. Ωραία, αντικανονική συμμετοχή. Πάλι η ομάδα φεύγει. Γιατί αντικανονική συμμετοχή. Κάνει 48. Αυτό φυλαγόνα είναι πλέον ότι έχει φύγει. Τι λες, έχει φύγει η ομάδα. Αντικανονική συμμετοχή παίχτη. 48 ώρες
48 εργάσιμε ώρε μπορεί να το κάνει. Ναι, μα και έφυγε η ομάδα. Η ομάδα έφυγε, δεν έπαιξε. Η ομάδα έφυγε. Πώ δεν έφυγε. Πώ θα το κάνει αυτό, που έχει φύγει η ομάδα. Η ομάδα στο φύλλο φεύγουν. Αν ήταν 90, μπορώ εγώ να κάνω ένσταση μέσα από αυτό. Μέσα σε δύο εργάσιμε ημέρε μπορώ να κάνω ένσταση για παραδείγματο χάρη γιατί ο άλλο ήταν τιμωρημένο. Αν τελειώνει το παιχνίδι. Ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Αφού δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ρε Μάκη. Δεν τελειώσει το παιχνίδι. Δεν τελειώσει το παιχνίδι. Πώ δεν έχει. Το παιχνίδι πλέον δεν το παίρνει 4-2 ή τον ήχη Ερακλείου. 3-0 ανεπαγόνα το παίρνει. Με υπετιότητα τη. Με υπετιότητα τη άλλη τελειώνει. Δεν τελειώνει 4-2 πλέον. 4-2 θα τελείωνε άμα τη σφύριζε στο 120 ο κύριο Μάστα και στελήξει. Πλέον δεν έχουμε 4-2. Και εκεί που γράφει παρατηρήσει για τον αρχηγό, θα γράφει εκεί πέρα ο αρχηγό. Ίσως αυτό να έχει δίκιο γιατί δεν τελείωσε το παιχνίδι. Ναι, δεν το ξέχασα. Νόμιζα τελείωσε. Μετά, άμα τελειώνει το παιχνίδι, μπορεί να κάνει τι θέλει. Αυτά λοιπόν, αφού δεν θέλει να μιλήσει ο κ. Χαρίτος, εμείς σεβόμαστε την επιθυμία του, θα βγάλει ανακοίνωση σχετική η ομάδα της Ασύρου. Τελείωσε. Αυτά λοιπόν ως προς το παιχνίδι αυτό και βεβαίως τα συγχαρητήριά μας και πάλι στον Γιάννη Κουκούλη. Γιάννη, τώρα τι σημαίνει αυτή η μετά πόσα χρόνια η νίκη Ηρακλείου ανεβαίνει κατηγορία. Η νίκη Ηρακλείου, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι της εκεί, έχει πάνω από 20 χρόνια να. Το εντάξει, 37 πρέπει να ήταν. Ναι, είναι αρκετά χρόνια και γι' αυτό με το φετινό έτσι κατόρθωμα που κάναμε, η χαρά είναι απερίγραπτη για όλους μας και εγώ το ήθελα πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί αυτό και στους ίδιους, για τα ίδια τα παιδιά της και τη διοίκηση της ομάδος, για την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και δεν γευόντουν επιτυχίες και πλέον ήρθε η ώρα να δικαιωθούν και αυτοί και τους αξίζουν. Nice. Όλη αυτή η άνοδος τους αξίζει 100%. Γιατί όλη τη χρονιά ήμασταν μια σταθερή ομάδα. Τερματίσαμε, χάσαμε για ένα βαθμό το πρωτάθλημα, αυτό ξέχασα να το πω. Είχαμε εκεί μια πίκρα. Στο πρώτο αγώνα μπαράζ μας επηρέασε πάρα πολύ, κάναμε ήττα. Αλλά από εκεί και μετά, αυτό έχουν οι ομάδες οι οποίες είναι καλές. Σηκώσαμε κεφάλι και καταφέραμε να πετύχουμε την άνοδο. Βεβαίως εσείς μας βλέπετε και στο ίντερνετ, να πούμε στο ίντερνετ μας βλέπετε στο Europe One, με γράμματα κανονικά, Europe One, το One κανονικά ομικρονή έψιλον, πάντα βέβαια στα λατινικά, Europe One TV. Εκεί ανοίγετε, γράφει ζωντανά, πατάτε και μας βλέπετε ή ευχαριστούμε και τον Αντώνη του Βουλγαράκη, ο οποίος από το δικό του site μας βγάζει ζωντανά από το site του ΕΠΣΙΜ24. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά τον Αντώνη που και αυτός βοηθά στην προβολή και τη εκπομπή, αλλά βεβαίω και τον την προβολή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ναι, μπορείτε από το ΕΠΣΙΜ24 να το βλέπετε. Θέλω να πω και κάτι, ότι πριν από λίγο τελείωσε, είχαμε την τελετή λήξη τη Ακαδημία του ΑΟ Καρδία φέτο με πάρα πολύ κόσμο και παρουσία του Θεόδωρου Σαγοράκη που φωτογραφήθηκε με του μικρού αθλητέ. Ο ΑΟ Καρδία ευχαριστεί το πλαγκάρι, το Ρίσιο και την Ακαδημία Σούτερ και την παρουσία του στο τουρνουά αυτό που έγινε και τη Ακαδημία. Έτσι και στην 20 του μηνός, Πέμπτη, έχουμε την βραδιά με τον Μάκη και το Δημάκη, έτσι. Μάλιστα. Είναι το καλλιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού πλέον. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θες κάποιες ερωτήσεις ή να πάμε να θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Γιάννη. Γιάννη, πες μου γιατί το έμαθα μετά. Μέσα στα αποδυτήρια, παρότι χάνατε ένα 3 προοδευτική, έμαθα με πρωτοπέ του Κυριάκου του Πουμποσίδη, είχατε πει μέσα ότι όχι απλά θα σοφαρίσετε, αλλά θα κερδίσετε το παιχνίδι. Με την προοδευτική λέω, το 1-3. Ο Γιώργο. Γιώργο και λέει, είμαι συγγνώμη. Αρχικά το μάτι μας στράβωσε πολύ, μπορώ να πω. Δεχτήκαμε πίσω με 3 γκολ στο σκορ, βρεθήκαμε. Αλλά φάγανε μια κόκκινη το τέρμα τους, το 45 λεπτό. Εκτελέσαμε το πέναλτι, μειώσαμε σε 1-3 και στο ημίχρονο το πιστεύαμε και εμείς, το πίστευε πολύ ο προπονητής μας. Μας το έλεγε ότι το παιχνίδι θα το γυρίσουμε, ότι είμαστε καλύτεροι μετά από το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού και μας βοήθησε και εμάς να το πιστέψουμε ακόμα πιο πολύ και να μπούμε μέσα να το γυρίσουμε. Τι είναι αυτό, γιατί και στο πρώτο μισάωρο και χθες δεν ήσασταν τόσο καλοί. Να πούμε και στο πρώτο δίκαιο. Γιατί τι παθαίνετε και δεν παίρνετε καλά έτσι. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν έχουμε μπει καλά. Από τη στιγμή που ήρθε ο κύριος Μπιμπισίδης στην ομάδα, σε όλα τα παιχνίδια έχουμε προηγηθεί εμείς
και έχουμε δεχθεί γκολ. Στα 12 παιχνίδια έχουμε 10 νίκες και 2 ισοπαλίες. Στα 2 παιχνίδια που έγινε ανατροπή ήταν τα 2 τελευταία κιόλας. Με την προοδευτική το 0-3 και χθες με την Περαία. Δεν μπήκαμε καθόλου καλά στα πρώτα 20 λεπτά και στα 2 παιχνίδια και τον πληρώσαμε με το χειρότερο τρόπο, ειδικά με την προοδευτική. Ναι, και χθες έτσι υπερξέχει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Περαία δίκαια μπήκε μπροστά, αλλά θεωρώ ότι από το, στο δεύτερο μήχρονο ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος. Και εγώ θεωρώ πως αξίζαμε στο, μέχρι το 24 να, ή να είμαστε πίσω στο σκόρ, είτε να είμαστε η ομάδα που θα μείνετε. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Μετά το πρώτο 20 λεπτό, 25, το φέραμε στα μέτρα μας. Φάνηκε ότι ήμασταν πιο γυμνασμένη ομάδα και πιο δουλεμένη σε όλα τα επίπεδα. Που δεν ήταν άσχημη για β' κατηγορία το δεύτερο ημίχρονο ήταν φανταστικό. Ναι, ήταν πολύ καλή ομάδα, έτσι. Ναι, ήταν πολύ για β' κατηγορία ήταν καλούς, φανταστικό το δεύτερο. Με καλούς παίχτες και με παιδιά που ήταν 17 χρονών που θα παίξουν ακόμα και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ειδικά αυτός που έβαλε τον κόλ ήταν... Το δεξί του ναι, παιχτάρα. Ναι. Πολύ καλός παίχτης και νομίζω γύρω στα 17 χρονών. Το 2002. Ναι. Αλλά νομίζω ήμασταν λίγο καλύτεροι από αυτούς. Ένα κλικ πάνω δηλαδή. Ένα κλικ Γιώργο, πάνω, έτσι. Ναι. Είδαμε αρκετό κόσμο και από τον Άγιο Αντώνη. Άρχισε ο κόσμος ακολουθά όπως παλιά ή τώρα υπάρχει ένας κόρισμος. Νομίζω ότι τώρα μια ομάδα επειδή ξεκίνησε και πήγε καλά, φέρατε και κόσμο στο γήπεδο σιγά σιγά. Γενικά είμαστε μια ομάδα που μαζεύει κόσμο στο γήπεδο και στα εντός εδώ στα παιχνίδια και στα εκτός. Λογικό ήταν χθες να έχει πολύ περισσότερο κόσμο τα υπόλοιπα παιχνίδια γιατί ήταν και ένας αγώνας όλη χρονιά. Αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα που μαζεύει πολύ κόσμο. Ακόμα και στα εκτός έδρας. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην ομάδα της Κυλούπολης για να ρωτήσω λίγο τον Λάμπρο, τον Λάμπρο, τον τερματοφύλακα της ομάδας, αν έχουν συνειδητοποιήσει οι παίκτες κυρίως. Βέβαια, η διοίκηση μας έκανε και εντύπωση πως ένας πρόεδρος όπως ο κ. Καντζιωάνο, που παραιτήθηκε δεύτερη φορά, ανεβάζει την ομάδα, παραιτείται. Πέρυσι ξαναπαραιτήθηκε και τώρα ανεβιάζει την ομάδα και ξαναπαραιτείται. Πού να καταλάβω. Η επιτυχία έκανε ομάδα, αυτός φεύγει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λάμπρο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν νομίζω να έχουμε καταλάβει. Μα και τι κάναμε. Ναι, έχουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Χατζιωάνο. Για πες μας, Λάμπρο, λίγο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαμε. Μέχρι σήμερα. Δεν το συνειδητοποιήσαμε. Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή, από εκεί που μας είχαν φαβορεί, θεωρητικά για να πέσουμε στα ξεκινήματα, φτάσαμε να μιλάμε για άνοδο. Και την πετύχαμε, όντως. Μάλιστα. Θέλω να πεις λίγο μετά το 88, τι ακριβώς έγινε. Μαθαίνατε ότι στο άλλο παιχνίδι ήταν 1-1. Έτσι. Ναι. Μέχρι το 88 ήταν και εσείς 1-1, 89. Κάπου εκεί στο 90-92 καθυστερήσεις, πάρε το πέναλτι. Μέχρι το 87. Ναι. Δεν το πέναλτι έγινε στο 87. Στο 87. Στο 87 έγινε το πέναλτι, ναι. Γιατί βλέπω άλλες στο 87, άλλες στο 90, άλλες στο 89. Επειδή βλέπω και μηνύματα, το πέναλτι έγινε στο 87. Το μάτσι, μάθαμε ότι είχε λήξει 1-1. Καλώς ή κακώς έγινε η φάση και τέλειωσε το πέναλτι. Εντάξει, μόλις βγήκε το γκολ. Ποιος το έκανε, ο Φθινιάδης. Ευθυμιάδης. Ψύχρεμος, ε. Πάντα, ναι. Ψυχρός, ψυχρός. Μάλιστα. Για να ακούσουμε λίγο τον Πρόεδρο. Κύριε Κατζιάνο, καλησπέρα. Δεν είναι, δεν είναι. Επειδή μας ενημέρωσαν ότι ο κ. Κατζιάνο είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα και στον προπονητή. Το παιχνίδι το πήγατε στο 1-1, Ιορδάνη, και δεν ξέρω αν σε ποιο σημείο, αν φοβήθηκες και σε ποιο σημείο, δηλαδή στο 80 τόσο όσο περνούσε η ώρα, λες μπα. Σε τέτοια παιχνίδια ξέρεις, Μάγκη, περισσότερο σε κυριεύει το αντίπαλο σου, ο μεγαλύτερος αντίπαλος σου είναι το άγχος, έτσι. Πήγαμε σε αυτό το παιχνίδι με πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Να φανταστείς το αρχίσαμε και τελειώσαμε με 11 ποδοσφαιριστές, δεν είχαμε ούτε αλλαγή. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν καλύτερος από εμάς στο πρώτο μήχρονο, είχε και δοκάρει στο 0-0. Και με δυο στιμμένες φάσεις πήραμε το παιχνίδι. Βέβαια, ρισκάραμε πολύ όταν μάθαμε ότι το άλλο τελείωσε 1-1 και βγήκαμε όλοι μπροστά, γιατί δεν είχαμε να χάσουμε και τίποτα, μόνο να κερδίσουμε είχαμε. Έτυχε ο Γιώργος να βρεθεί στην αντίπαλη περιοχή, κέρδισε τον πέναλτι και τελείωσε. Μάλιστα. Το παιχνίδι για μας. Από τον Τζορτζ Κίπερ, ξέρεις ποιος είναι, Τζορτζ Κίπερ. Ναι.
Ναι, συγχαρητήρια στην Ξυλούπολη και προσωπικά στο φίλο μου τον Ιωάννη Χολίδη και την ώρα που ανέλαβε λέει, την ομάδα οδήγησε την μεγάλη επιτυχία του. Έχουμε ό,τι καλύτερο. Γιώργος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο και να ξέρω ότι είναι φίλος. Ένα μήνυμα προηγουμένως, ναι. Ένα μήνυμα προηγουμένως ήταν που έλεγε και τα δύο σωματεία λέει, είναι της Ένωσης. Δεν ξέρω όλα τα σωματεία της Ένωσης, δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος. Είναι δεμένα τα στόματα, λέει. Είναι κλεισμένα τα στόματα, γι' αυτό δεν γίνεται και παρέμβαση από την άσκηση. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος. Τώρα όπως είναι τα πράγματα, με συγχωρείς φίλε, τώρα συμπτώσεις το μήνυμα, όπως είναι τα πράγματα, όλοι με την Ένωση είναι, δεν έχει κανέναν άλλον. Δεν έχει άλλη παράταξη. Μία είναι η παράταξη. Δεν νομίζω ότι είναι λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει να πει ο φίλος εδώ πέρα, λέει να σου το διάβασα γιατί χαζός είναι ο Χολίδης που δεν ήρθε πιο μπροστά στην εκπομπή. Πρωτάθλημα πήρε και το είπα το Σάββατο σε χαρτία και στο Ηράκλειο σε όλους τους προπονητές που ήρθαν στο σεμινάριο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Γιώργο τον Μίτσα. Καταρχάς είχε έρθει ο Χολίδης. Είχε έρθει κύριε Μίτσα, ο Χολίδης είχε έρθει. Πιο μπροστά με τον πρόεδρο. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο. Ένα λεπτό, Κώστα. Ναι. Κύριε Χατζιάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας αφήσαμε και πολύ ωραία. Πήρατε από κινητό, σας βάλαμε και μέσα. Πάει ο Άστρο. Δεν πειράζει. Για καταρχάς να σας δώσουμε συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία. Αλλά βέβαια μας το είπε εσύ από τον Δεκέμβριο. Αλλά μας κάνει εντύπωση το ότι σηκώνεσαι και φεύγεις. Γιατί? Τι έγινε, σου κόπηκε η μιλιά, τι έγινε. Καλησπέρα καταρχάς στο πάνελ, στους τηλεθεατές. Συγχαρητήρια στον Γιάννη Κουκούλη για την άνοδο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ένα δικό μας παιδί ο Γιάννης. Είχε δουλέψει. Και αυτός δικό σας. Ήταν στην Ξυλούπολη παλιά. Είχαμε συνεργαστεί, ναι. Α, στην Ξυλούπολη, ναι. Έχεις δίκιο. Στα πέτρινα χρόνια της Ξυλούπολης, ναι. Πρέπει όταν κάνεις επιτυχίες να φεύγεις, Μάκη. Όχι, κάνεις λάθος. Πρέπει να φεύγεις σαν πετυχημένος. Α, γι' αυτό το κάνεις. Όχι, δεν το κάνω. Γι' αυτό έχω σοβαρούς λόγους που δεν. Σαν να λες τώρα τον Χολίδη να σηκωθεί να φύγει, να σου λέει ανέβες την ομάδα, φεύγω. Έτσι. Ο Χολίδης έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Τριετές συμβόλαιο. Μάλιστα. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα. Στα ερασιτεχνικά αν υπάρχουν και συμβόλαια. Λοιπόν, δεν φεύγεται την ομάδα. Ναι, δύο κουβέντες τώρα για να το κλείσουμε. Γιώργο, τι γίνεται τώρα με την ομάδα. Έχουμε. Κάτι ακούστηκε για να πούν κάποια άτομα καινούργια, εύρωστα με χρήματα που θέλουν να ρίξουν, να βοηθήσουν κτλ. Είναι αλήθεια αυτά. Είναι. Ναι. Δεν μας ακούς. Σας ακούω, δεν μπορώ όμως να μιλήσω. Είναι αλήθεια αυτά που ακούτε. Έχουμε κάποιες επικοινωνίες. Σας ακούω, εσείς με ακούτε. Σας ακούμε, τελειώστε γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αλλιώς πρέπει να κλείσουμε. Μ' ακούτε εσείς. Σας ακούμε. Ωραία. Είναι αλήθεια αυτά που λέγεται, που ακούτε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να αναλάβουν την ομάδα. Ήδη σήμερα είχαμε πάλι ένα ραντεβού με κάποια άτομα που ενδιαφέρονται. Εμείς θα φύγουμε, όταν λέμε θα φύγουμε διοικητικά. Θα είμαστε από πίσω από αυτά τα παιδιά και θα βοηθάμε. Ό,τι χρειάζεται η ομάδα θα είμαστε από πίσω, όλη η παλιά διοίκηση. Και θα βοηθάμε γιατί αυτό που ζει το χωριό της Ξυλούπολης εδώ και 48 ώρες δεν το έχει ζήσει και δεν ξέρουμε αν θα το ξαναζήσει ποτέ. Έγινε χαμός χθες. Εντάξει, έγινε χαμός. Έχουμε τώρα την Παρασκευή, λέμε να βγούμε τα παιδιά να πάμε στα μπουζί για να το γλεντήσουμε. Μάλιστα. Για να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά, να ευχαριστήσουμε τον Ιορδάνη. Εγώ βασικά θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συνεργάστηκα μαζί τους αυτά τα 6 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ιορδάνη Χολίδη για τη συνεργασία μας, τα παιδιά που ήταν άψογα απέναντι στην ομάδα. Είναι όλα ξένα παιδιά, αγάπησαν το χωριό, έχουν γίνει μια γροθιά. Και πήγανε την ομάδα εκεί που δεν έχει πάει ποτέ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Ευελπιστώ ότι σε ένα δεκαήμερο θα έχει βγει η διοίκηση και η Ξυλούπολη θα κάνει μια καλή πορεία στην Α1. Μάλιστα. Να δώσουμε συγχαρητήρια και πάλι σε εσάς και βεβαίως νομίζω. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Η Ξυλούπολη γράφει μια ιστορία γιατί μα θυμίζει λίγο την ομάδα του Ιάσου να βγει ένα. Χωριό όπως είναι Ιάσου Ναυγής που μικρό χωριουδάκι είναι στην Α1 και μάλιστα παίζει και play-off Α1 για να ανεβεί και γάμα εθνική. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι και η Ξυλούπολη είναι μια βέβαια μεγαλύτερο χωριό. Είναι η Ξυλούπολη, αλλά από ένα σημείο και μετά τώρα γίνεται γνωστό γι' αυτό και νομίζω ότι είναι από τα νέα χωριά που θα ανεβάσουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της υπηρεσίας.
υπαίθρου γενικά. Ναι, είναι καλό. Αλλά συγκρίνεις δύο νόμιες καταστάσεις. Τι εννοείς? Εντάξει, χωρίς να μειώσω κάποιον, αλλά άλλο το πάτσε της αρχής και άλλο το πάτσε της ούτσε. Δεν θέλει Κρυχολίδη. Χωρίς να μειώσουμε άξια όλοι ότι εμάς ακούνε το, εμάς ακούνε τον πάτσε και ποιος όλοι κάτω νεκροί. Έτσι, το εκτιμάω. Χωρίς να έχω τίποτα με την αυγή του Παύλου, να τον ξαγαπάω, αλλά τη Ξυλούπολη δεν είναι. Καταρχάς, η αυγή ήταν το φοβορή για να βγει πέρυσι. Έτσι. Η Ξυλούπολη δεν ήταν το φοβορή. Αυτό είναι το. Ναι, ναι, ναι. Ότι όλου περίμενε. Ναι, είναι πιο μεγάλη. Εκτός από τον Παύλο Μελά που έκανε πάρτι, περίμενε στον Άγιο Βασίλειο τη Λυτή το Ρόκαστρο. Και βγήκε η Ξυλούπολη που χώρηκα που στο πρώτο γύρο πήγαινε για να πέσει. Έτσι δεν ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής και βεβαίως πριν πάμε στο διάλειμμα θα παρακολουθήσουμε το σχεδιάτη λίγο να μας αφήσει λίγο 4-5 λεπτά για να πριν πάμε στο διάλειμμα γιατί μπορεί κάποιοι να φύγουν κιόλας από εκεί που μας βλέπουν. Τα πολλά λάθια είναι... τι σημαίνει ρε κάνει εδώ. Γι' αυτό είναι το σωστό λέει άνοδος άνοδος στο Ηράκλειο, καλό καλοκαιράκι και πολλά λάθια. Μάλλον της παραλίας. Της παραλίας. Κάτι τέτοιο. Αυτό τι είναι, νίκης Ηρακλείου στα έρχεται εσείς στο φινάδρο. Έχετε και εσείς στο φινάδρο. Αυτό για να πω την αλήθεια δεν το γνωρίζω εξ αρχείων, αλλά σύλλογο φιλάθλων έχουμε, ναι, αλλά... Δεν εξάρτηται την Αθήνα. Εξάρτηται Αθήνα, είναι περιπαιχτικό, δεν καταλαβαίνεις, είναι αστείο. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά βεβαίως είμαστε και στο τέλος της σεζόν σήμερα. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα έχουμε και άλλη συζήτηση, αλλά θα έχουμε και άλλα βίντεο και πάρα πολλά, θα έχουμε και πολλά insert να σχολιάσουμε. Καθώς επίσης και κάτι, θα πάμε και στο παιχνίδι εκεί στην πηλαία που έγινε. Θα ήθελα βεβαίως σήμερα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Ήταν και είναι. Στο τέλος Κώστα θα κοιμηθούν όλοι. Άστο. Άσε. Άμα είναι να κάνεις το κουμάντο, εσύ κάνε το εσύ. Άρα, πέστε τώρα. Άμα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα τώρα. Έτσι. Στο τέλος θα φύγουν όλοι. Θα πάνε και ύπνο. Λοιπόν. Θα ήθελα βεβαίως άλλη μια φορά, άλλη μια χρονιά να. Πώς να το πω, δεν έχω λόγια να πω για κάποιους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό τη σημερινή εποχή που ζούμε μια πραγματικά. Ζούμε δύσκολες μέρες γενικά οικονομικά όλος ο κόσμος. Όταν υπάρχουν εκπομπές σαν τη δική μας που είναι καθαρά ευσυχνικού χαρακτήρα και είναι καθαρά στο ερασιτικό ποδόσφαιρο απευθύνεται, βέβαια κάνουμε δουλειά επαγγελματική που λέμε να μην το πάρουν κάποιοι και μας κατηγορήσουν, αλλά απευθύνεται όμως σε κόσμο που το ερασιτικό ποδοσφαίρο σε χωριά, όπως είπε την άλλη φορά και ο Σώσος Ιωαννίδης, σε κάποια καφενεία συσσαγωγικά και ούτω καθεξής. Απευθύνεται σε κόσμο δηλαδή που. Είναι, δεν είναι το επαγγελματικό. Δεν υπάρχουν δηλαδή εύρωστα άνθρωποι να έχουν πάρει. Λίγοι είναι αυτοί. Και μάλιστα τα βλέπουμε στα τεχνικά είναι ακόμη λιγότεροι. Πιστεύω ότι φέτος ήταν άλλη μια ονειρική χρονιά για το Πάμε Γήπεδο. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, τουλάχιστον προσωπικά το έχω ζήσει. Ανθρώπους που έχουν βοηθήσει. Δεν έχω λόγια. Να ξεκινήσω έναν-έναν να πω και ονομαστικά, γιατί κρίμα είναι αυτούς τους ανθρώπους να μην τους ευχαριστούμε, να τους ακούσει ο κόσμος. Πόσο βοηθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και βοηθούν και την εκπομπή. Ή να το πω πώς βοηθούν την εκπομπή και εμάς και στη συνέχεια το ελληνικό ποδόσφαιρο την προβολή και όχι μόνο. Πρώτα-πρώτα να ξεκινήσω από έναν φίλο, τον Νίκο τον Φιλιππιάδη. Στάθηκε πάντα κοντά μας, μας πίστεψε, μας εμπιστεύτηκε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ο Νίκος ο Φιλιππιάδης, ειδικά από τότε που παρατήθηκε από το ΔΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Βέβαια και πάλι ήταν και πιο μπροστά ήταν φίλος της εκπομπής και ήταν πάντα κοντά μας, αλλά το μετέπειτα ήταν ακόμη πιο συγκινητικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο, να είσαι καλά. Το Σπύρο τον Τζορτζή, ΕΜΕΚΑ που λέμε τα μεταλλικά είδη. Ο άνθρωπος έδωσε τον καλύτερο εαυτό. Όποτε ζητήσαμε βοήθεια, συγχορηγία να μας καλύψουν αγώνες ή να δείξουμε ένα παιχνίδι, και αυτός ο ίδιος πολλές φορές έπαιρνε τηλέφωνο να δείξει αυτό το παιχνίδι. Είναι καλό. Την Περιστερώνα, το ένα, το άλλο. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου την ΕΜΕΚΑ και τον επιχειρηματία που την έχει, τον Σπύρο τον Τζορτζή, τον φίλο. Και νομίζω ότι πάντα θα είναι κοντά μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Επίσης, τον Άτσιο και τα δύο αδέρφια, τον Τηλέμαχο πρώτα, τον Τηλέμαχο τον Άτσιο μέσω της Ψαρού, εκεί στην Τούμπα, Μικόν, όπως λέγαμε. Δεν είναι στη Μύκονο. Ναι, δεν είναι στη Μύκονο, είναι Μικόνου 10. Στην Τούμπα όμως. Η Ψαρού και το Θωμάτο και το Τζαμάνι. Που είναι και γαμπρός του βέβαια ο Τηλέμαχος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τη σύζυγό του Τιβάνα. Είναι τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον αδερφό του, τον Λευτέρη, τον Άτσιο. Και αυτός μας έχει βοηθήσει. Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια, αλλά και αυτός όσες φορές τον είπαμε για βοήθεια και αυτός
να μας κάνει γνωριμίες, να μας πάει σε ανθρώπους που θέλουν και τα λοιπά και να διαφημιστούν και όχι μόνο. Στον Κώστα τον Πετρίδη, τον πρώην πρόεδρο της ομάδος της Κρυθιάς, ο οποίος βεβαίως τώρα είναι υποψήφιος βουλευτής με το Κινάλ και να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Μέχρι και προχθές στη Λυτία, έχουμε σε λίγο το παιχνίδι της Λυτής και εκεί βοήθησε να δείξουμε, να προβάλλουμε το παιχνίδι της Λυτής και τον ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Στη Β' Θεσσαλονίκης, βέβαια. Ναι, τον Κώστα τον Πετρίδη και βεβαίως και τον Γιάννη τον Σαφλέκο. Τον Κυριαζή τον Μιλιόρδο, από τη Φήμη. Είναι από τα καλύτερα παιδιά. Πρώην πρόεδρος της ομάδας του Φίνικα Πολύχνης. Κάτι πολύ σημαντικό και για τον Κυριαζή τον Μιλιόρδο. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον Στέλιο τον Γκάλφα, τον πρόεδρο του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Ο Στέλιος, όσες φορές και αν είπαμε κάτι, αμέσως Στέλιος, ναι παιδιά, θα δείξουμε εκείνο το παιχνίδι, θα δείξουμε και εκείνο και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι κάτι πολύ σημαντικό, οι άνθρωποι πόσο έχουν βοηθήσει στην προβολή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι τυχαίο και νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Στον Δημήτρη τον Αδάμου, προπονητή της ομάδας ελληνικού Πηλέας, ο οποίος πίστεψε ότι η προβολή και γενικά το να βλέπουν κάθε σχεδόν βδομαδικά 15 μέρες τους παίκτες, οι ίδιοι παίκτες, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι μανατζαρέοι ή κάποιοι άλλοι κτλ. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Κατόρθωσε και δείξαμε όλα τα παιχνίδια του Εθνικού Πηλέας, εκτός του προθεσινού με το Αγγελοχώριο το 0-2 αυτό, όλα τα παιχνίδια της ομάδας του Εθνικού Πηλέας τα δείξαμε και βεβαίως τα εντός έδρας πάντα μιλάμε έτσι. Δείξαμε και κάποια εκτός, αλλά τα εντός έδρας από διάφορες χορηγίες από την περιοχή της Πηλέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημητράκη, να σε καλά πάντα, Δημήτρη Αδάμου. Τον Γιώργο τον Ακριτόπουλο, που με τον Ολυμπιακό κήπο ήταν κοντά μας, μας βοήθησε πάρα πολύ, παρόλο που υπάρχει έτσι μια ψιλοκόντρα με τον Κωστάκη και όμως ο άνθρωπος ήταν πάντα κοντά και μάλιστα όσες φορές τον ζητήσαμε την βοήθεια μας την έδωσε και είπε ναι παιδιά είμαι μαζί σας. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλους ανθρώπους. Τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Φίνικα Πολύχνης με το Times. Νομίζω και αυτός ήταν κοντά μας και πολλές φορές μιλήσαμε τηλεφωνικά και μας έλεγε παιδιά ό,τι μπορέσω να κάνω θα σας βοηθήσω. Πάμε λοιπόν όμως και βεβαίως στους εκλεκτούς χορηγούς μας. Δεν είχαμε πολλές χορηγίες φέτος, αλλά αυτές που είχαμε μας βοήθησαν πάρα πολύ και ξεκινάμε από το χρόνο του Παπαβραμίδη, οικοδομικές επιχειρήσεις εκεί στον Εύωσμο, ο Χρόνης τόσα χρόνια λέει Μάκη, ναι, εγώ θα είμαι μαζί σας. Νομίζω είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Πιο συγκινητικό και ακόμη μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι αυτό των χορηγιών ήταν ο φίλος μας ο Κώστας Παρασκευόπουλος από τα Pet Shop εδώ στην Ηλιούπολη, στο Pet Shop 88, ο Κώστας Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος της Αυγής. Ο άνθρωπος πολλές φορές ήταν αυτός που μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έλεγε τι έγινε, Μάκη, δεν με πήρες κανένα τηλέφωνο, ο ίδιος έπαιρνε τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δηλαδή σημαντικό είναι αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Σταμίδης από εκεί τα ψαρικά που έχει, τα κάτι τα ψάρια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που λέμε, είναι εκεί ο Γιώργος Σταμίδης, τα μισά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης στην Ανατολική περιοχή, αλλά και ξενοδοχεία. Έτσι, τι γλυκάνεις, τι Μακεδονία παλάς, τι Γιώργος Σταμίδης ξέρουμε. Εδώ, ό,τι καλύτερο υπάρχει ο Γιώργος Σταμίδης. Ο οποίος και αυτός, ακριβώς, ο οποίος και αυτός κοντά μας. Κοντά μας, μας έχει πιστέψει τόσα χρόνια και μας πιστεύει συνέχεια. Είναι πολύ συγκινητικό. Πάμε παρακάτω. Το Σεραφείο, τον κύριο Γιάννη εκεί στο Σεραφείο, ο οποίος και αυτός, εντάξει, όσο μπορεί, μας καλύπτει η παιχνίδια το Σαββατοκύριακο της ομάδας της Καλαμαριάς, είναι πάντα κοντά και νομίζω και εμείς δεν τον αφήνουμε παραπονεμένο. Από τον Βασίλη τον Κιωσέ, από τον Γερακαρό, τον ευχαριστούμε άλλη μια φορά τον κύριο Κιωσέ και βέβαια τον Ζεφ Τράβελ, τον Θανάση, τον Νανάκο, εκεί που θα τον ετοιμάσουμε και για τον χρόνο, και αυτόν από τώρα το λέμε, θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε και αυτόν στο παιχνίδι εδώ του Europe One να έρθει κοντά μας να βοηθήσει το αριστερό ποδοσφαιριστή της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, τους εκλεκτούς συνεργάτες, τους άλλους εκλεκτούς συνεργάτες που είναι πίσω που λέμε από τα υπόλοιπα. Ναι, Κώστα. Την Goldbet. Ναι, την Goldbet. Την Goldbet. Και που είναι χρόνια συνεχίζει. Που είναι χρόνια κοντά στις χορηγίες του Κυριακόπουλου και τον Τάσο τον Σαββατοκύριακο. Φυσικά. Που είναι πάντα κοντά στο αριστερό ποδόσφαιρο και την Goldbet μέσα από την καρδιά μας. Μέσα τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, είναι πίσω όπως ο Νίκος Ζηλιοδήμος, με τον οποίο πολλές φορές πιανόμαστε, αλλά με την καλή την έννοια για να διορθώσει ο ένας τον άλλον
όταν βγει καλύτερη εκπομπή. Γίνεται αγώνας πραγματικός και με τον Αντώνη πίσω που είναι εκεί στα μοντάζ, τον Αντώνη και τον Καραγιάννη και με τον Νίκο τον Σιζοδήμο. Μεγάλος αγώνας κάθε Δευτέρα. Πολύ μεγάλος αγώνας, παιδιά, να το ξέρετε. Τον Πέτρο Κιτσόγλου, που μέχρι και σήμερα μας καλύπτει συνεχώς και μας βάζει στο YouTube ο Πέτερ Σαλόνικα που λέμε, ο Πέτρος και Κιτσόγλου, ο οποίος και αυτός βοηθάει πάρα πολύ στην προβολή της εκπομπής. Βεβαίως τον Άγγελο τον Χάνο, με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, τον Άγγελο Χάνο και το δικό του επιτελείο. Τον Αντώνη τον Βουλγαράκη. Τον έχω, Κώστα, τον είπα προηγουμένως βεβαίως. Τον Αντώνη τον Βουλγαράκη, που και αυτός μέσα από το site, μέσα από όλα αυτά, τις προβολές και τις εκπομπής, αλλά και διαφόρων αποσπασμάτων, αμφισβητούμενων φάσεων, βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ και την εκπομπή, αλλά και γενικά το ποδόσφαιρο, το αεροτεχνικό. Όλα τα άλλα παιδιά, για τον Σωτή Καρασαρίδη βέβαια. Είπαμε, ο Σωτής Καρασαρίδης, ο οποίος και αυτός με το δικό του επιτελείο είναι πάντα κοντά, είναι από τους πρώτους δηλαδή που έχει πιστέψει σε αυτήν την εκπομπή και βοηθάει όσο μπορεί, και αυτός δικιά του εκπομπή, αλλά βοηθάει τόσο πολύ και την δική μας εκπομπή. Και όλα τα άλλα παιδιά που βοηθούν, όπως είναι ο Γιώργος ο Πέρτσης, είναι όπως ο Σωτήρης ο Παγγέλου, όπως ο Σταύρος ο Μαυρίδης. Και επίσης να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Σαμλίδη, ο οποίος και αυτός έχει βοηθήσει, τον πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου. Τον Κοσμά τον Τζιλιά. Τον Κοσμά τον Τζιλιά, τον Γιώργο τον Φεστερίδη εκεί. Το ευχόμαστε κάθε επιτυχία και αυτός που είναι κατεβαίνει και αυτός υποψήφιος. Βλέπετε πόσα πολλά ονόματα έχει τώρα, λέω ένα τέταρτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Δεν είναι να θυμηθούμε, Κώστα, τα έχουμε σημειωμένα. Κάποιοι μπορεί να ξεχάσουμε, θα το θυμηθούμε όμως όπως λέει ο Κωστάκης και βέβαια τους αφανείς ιδέες όπως είναι ο Άγγελος ο Βιολιστής, δεν είναι τυχαίο. Όπως είναι ο Βαγγέλης ο Πλάνος, όπως είναι ο Μιχάλης ο Ζωγράφος από εκεί από την πλευρά του Αριστοτέλη που βοήθησε να καλύψουμε παιχνίδι για τον Αριστοτέλη. Κάτω επίσης ο Κώστας Καραγιαννίδης που θέλει βέβαια, δεν βοήθησε κάτι ιδιαίτερο, αλλά βοήθησε στο εξής μόνο ο Κώστας Καραγιαννίδης που λέει ότι φέτος θα κάνουμε μια γιορτή διαφορετική. Θα έχουμε κάτι τραγουδίστρες και κάτι τραγουδιστές, κάτι άλλο. Δεν έγινε όμως αυτή η εκπομπή, δεν πειράζει, θα γίνει του χρόνου εκπομπή. Μια χρονιά θα κάνουμε ρεπό. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι. Ναι, κάνουμε ρεπό λίγο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Καραγιαννίδη, τον Κώστα. Μπορεί να ξεκινήσουμε ένα πρώτο, με τραγούδι φέτος. Τον Τσάρο τον Χρήστο. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιο, παιδιά. Αν ξέχασα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι έχω καλύψει τους περισσότερους, να ξέχασα 2, 3, 5. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό. Και νομίζω ότι επανερχόμαστε εδώ με συζήτηση και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα μήνυμα διαφημιστικό, ωραία. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης, Σωλήνες, Γυψοσανίδες. Οικοδομικά υλικά, υαλότουβλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης. Καραολή Δημητρίου 8, Εύωσμος. Τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Ιχθυοπολείο Σταμίδη. Παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, λίθος κόσμου. Ιχθυοπολείου Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη. Θερμαϊκού 44, Παραλία Πέρεας. Γεωργικά μηχανήματα και ο Σας Χρήστος. Αρδευτικά, λίστιχα, σωλήνες. Υδραυλικά αποχέτευσης. Σόμπες. Εκκλησάκια. Γεφυροπλάστικα, κόλλες πλακιδίων, υλικά ισομά, φίλτρα, μπεκ κάθε τύπου και ΟΣΕΣ και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε απίστευτες τιμές. Και ΟΣΕΣ Χρήστος, πρώην Βασίλης, στη Γερακαρού, 50 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Τα ταξιδάκια μας πρώτων πυλών. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και ελέγξτε το αυτοκίνητό σας. Τσεκάρετε τα ελαστικά σας. Φουλάρετε με βενζίνη ή υγραέριο και είστε πανέτοιμοι για απολαυστικές διαδρομές. Αιτζία Μουταλίδης Όλη.
Ακόμη πλυντήριο αυτοκινήτων και πάρκινγκ φορτηγών. Aegean Mutalidis Oil. Προέκταση Μακρυγιάννη με αναγεννήσεως. Άνω Περιφερειακή Οδό Εύωσμου. Τηλέφωνο 2310 765 259. Αξιόπιστες υπηρεσίες πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο μεικτών καυσίμων. Aegean Mutalidis Oil. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Οι προκλήσεις σε περιμένουν. Goalbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Το καλύτερο ενεργειακό ποτό στην Ευρώπη τώρα και στην Ελλάδα. Χωρίς ταυρίνα. Τελικά υπάρχει θεράπων ιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις. Άψογο σέρβις. Τιμές που έχουν πάθει κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 2310 451 758. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα αποδεσμεύσουμε τα παιδιά από την Ξηρούπολη. Θα μείνει μόνο ο Γιάννης Κοκούλης και ο Γιώργος ο Φλώρος από Άγιο Αντώνη και από Νίκη Ηρακλείου, δύο ομάδες της Β' κατηγορίας μέχρι πρόσφατα. Έτσι τώρα πλέον δεν είναι η Β', είναι στην Α. Βέβαια να δώσουμε συγχαρητήρια. Εγώ ήθελα να το πω, δεν το ξεκίνησα στην πρώτη μέρα της εκπομπής, στους προπονητές. Ένα σεμινάριο ήταν από τα πάρα πολύ καλά. Μπράβο στα παιδιά, τους συνδέσμους προπονητών, τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδριόπουλο και όλους τους άλλους, αλλά και όσους βοηθήσανε. Και βεβαίως υπάρχει ευχαριστήριο προ βάση του κύριου Ανδριόπουλου και του κύριου Μίτσα και του συνδέσμου γενικά προς τον κύριο Σαμλίδη, τον πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος παρεχώρησε το γήπεδο και βεβαίως και την αίθουσα που παρεχωρήθηκε, έτσι ώστε να γίνουν εκεί τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά μαθήματα στους προπονητές. Πήγα, είδα και έμεινα. Τράβηξα ένα βίντεο, δεν μπορούσα να το βγάλω, δεν ξέρω γιατί. Βεβαίως και κάποιες φωτογραφίες και μπράβο σε όλα τα παιδιά εκεί. Είδατε τον Γιώργο Ακριτόπουλο, ο οποίος μάλιστα βράβευσε, έδωσε ένα μυστική πλακέτα στον Σκιαθίτη, ο οποίος Σκιαθίτης τον είχε στην επανομή, νομίζω τον είχε, τον Σκιαθίτη, τον τερματοφύλακα, και ο οποίος είναι τώρα είναι προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ, είναι συνεργάτης του κ. Λουτζέσκου. Λοιπόν, και τον Άγγελο τον Παπα-Νικολάου, που νομίζω είναι στο εξωτερικό κάπου τώρα ο Παπα-Νικολάου. Πέρασε από την Ακαδημία εδώ στο Λόλα, ήταν και τη Άρσεναλ, αλλά και στην Ελίτ τη Άρσεναλ ήταν ο κ. Παπα-Νικολάου. Ο Άγγελος που τον τίμησε ο Παναγιώτης, ο Μάινας. Πάρα πολύ χρόνο. Εγώ μέτρησα γύρω στα 115 με 120 προπονητές, κάπου εκεί γύρω. 100, από 100 έως 120 προπονητές μέτρησα κάποια δόση. Κάποιοι που να ήταν αλλού, από Χαλκιδική πολύ. Αλλά το παράπονο βέβαια που μίλησε με κάποιους εκεί φίλους είναι ότι από τους 60 και προπονητές Α1 και Α, καμιά κουσαριά 20-25 ήταν δεν ήταν. Νομίζω από Χαλκιδική ήταν, από Ημαθία ήταν, από Κατέρινη ήταν. Πιο πολλοί προπονητές ήταν απ' έξω και οι δικοί μας εδώ. Πολλοί δεν πήραν μέρος. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είδα και τον Αλέκο εκεί. Και ο Σφακανάκης από την Καβάλα. Πέρι είδα. Εγώ πέρι. Και ο Σφακανάκης από την Καβάλα. Ναι. Τον Αμανατήρη τον Περικλή είδα, έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Λάμπρος Τριόπουλος ευχαριστεί γιατί ό,τι είναι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά με είπε να πω τη δήλωση ότι όσοι προπονητές προτίμησαν την παραλία ή τα τουρνουά, έχουν γνώση φύλακες. Μάλιστα. Αυτή είναι η δήλωση του Λάμπτο Αγκριτόπουλου, του Λάμπτο Αγκριτόπουλου. Του προπονητή, του πρόεδρου των προπονητών, το επαναλαμβάνω. Άγγι, και εγώ... Σε είδα και έτσι. Πήρα, και εγώ θα, κλείνοντας αυτό, ήθελα να πω, αλλά με προλάβατε.
Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί ήταν εκπληκτικό αυτό που κάνανε. Όντως είχε πάρα πολύ κόσμο. Το μόνο παράπονο είναι αυτό που λένε, ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο πολύ από εδώ, από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αλλά το σεμινάριο ήταν εκπληκτικό και οι καθηγητές, και είδαμε καινούργια πράγματα, πολύ πολύ σημαντικά, έτσι. Μέσα από την καρδιά μου, εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ, τον Λάμπρο και όλα τα παιδιά, έτσι. Κάναν καταπληκτική δουλειά. Μάλιστα. Ιωάννη, ποια άνοδος είναι φετινή για σένα? Να ξέρω. Δεν τις γράφεις, δεν τις μετράς. Πάντως, τον Λαμπάδα ή τον Κεχαγιά δεν τον περνάς. Ο Κεχαγιάς έχει χαιρό που τα παράτησε, τέλος πάντων. Ναι, αλλά θέλω να σου πω το φαντάσου. Εκτός αν βάζεις πολύ... Ούτε ο Τσάρτσαλ. Εκτός αν βάζεις... Ο Τσάρτσαλς, ναι. Ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης είναι ιστορία, ρε φίλε, εντάξει. Ο Λαμπάδας δεν είναι... Λαμπάδας 13-14 αλλά πρόσεξε όμως, θα σε πω, και αυτό που θα σε πω όμως δεν το έχει κανένας, έτσι. 32 χρόνια, 31 προετοιμασίες. Ναι, εντάξει. Εσύ. Ναι, αλήθεια είναι. Η Ιορδάνη, πού το αφιερώνεις? Πού το αφιερώνω? Πρώτα στα παιδιά, έτσι. Δεν το συζητάω, ήταν παλικάρια, λεβέντες. Σε λέω, νιώσα συναισθήματα που δεν τα είχα ζήσει. Είναι αλήθεια ότι είπες στη διοίκηση την Παρασκευή να φέρετε σαπάνιες? Όχι, εγώ πήγα, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, να μην παρεξηγηθούμε, τον είπα να με δώσει 3 κυβότια σαμπάνιες, δεν μετάδωσε για να με βάλει στα έξοδα. Να τα αγοράσω ήθελα, όχι, και με λέει δεν στα δίνω, μην σε βάλω στα έξοδα. Και μάλιστα με έκανε και πλάκα, φωτογραφήθηκε με κασκόλ της Λυτής και μου το έστειλε φωτογραφία, να ξέρεις, το έχω εδώ πέρα ντοκουμέντο, Και μετά με πήρε, μετά το παιχνίδι με πήρε και με λέει... Εντάξει, βέβαια... Θα δούμε, η φωνάζει και η Λυτή, έτσι, γιατί έτσι να το πούμε... Να δώσουμε συγχαρητήρια και στη Λυτή και στο Ρόκαστρο, πάλι... Φυσικά, εντάξει, κάναμε πολύ προσπάθεια. Θα δούμε τώρα το παιχνίδι της Λυτής, παιδιά, το έχουμε ένα λεπτό, λίγο έχουμε την ανακοίνωση της Ασύρου, έτσι. Νομίζω, Γιάννη, να την διαβάσουμε. Ναι, και μετά θέλω να πεις το Ρόκαστρο. Πριν πάμε εκεί όμως, έχουμε και ένα... Μας είπε να μην πούμε όνομα, δεν θα πούμε όνομα, ένας παλιός διαιτητής είναι αυτός. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως στην ανακοίνωση της Ασύρου. Βλέπετε, οι εξελίξεις τρέχουν και γενικώς την ώρα της εκπομπής υπάρχουν διάφορα που γίνονται. Πρέπει να είμαστε στην ροή της εκπομπής και να είμαστε στην επικαιρότητα. Καταρχήν, λέει, να δώσουμε, λέει, τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλείου για την άνοδο στην Α κατηγορία. Είναι μια δύσκολη μέρα για την Άσυρο και την αντιμετωπίζουμε όλοι ψύχραμα και λογικά, αναφέρει η ανακοίνωση της δόξας Ασύρου. Η απόφασή μας να φύγουμε από το αγωνιστικό χώρο ήταν ευλασμό ψυχής όλων μας, αλλά έγινε διότι είδαμε πως κόπους μιας χρονιάς να γκρεμίζονται σε 5 λεπτά, αναφέρει η ανακοίνωση. Ήταν ένα διαιτητικό λάθος το οποίο μπορεί και να μας τυχήσει. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο από τη διαιτησία του κ. Μάστακα. Είδατε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν φάσεις αμφισβητούμενες ή φάσεις δύσκολες για τον κ. Μάστακα, έτσι. Συνεχίζει η ανακοίνωση όμως της δόξας Ασύρου. Δεν έχουμε κάποια παράπονα από τη διαιτησία του κ. Μάστακα. Απλά πιστεύουμε ότι ένα τόσο έμπειρο διαιτητικό team και άλλοι 2 παρατηρητές που κάθονται στον πάγκο είναι τραγικό, λέει, να μην μπορούν να δουν ένα τέτοιο λάθος. Η δόξα Ασύρου είναι μια μεγάλη ομάδα, αναφέρει η ανακοίνωση, με ιστορία και γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνει κάτι άλλο. Κάναμε μια πολύ μεγάλη χρονιά και η ομάδα μας ήταν άξια μέχρι εδώ που έφτασε και δείξαμε τι αξίζουμε. Επιστρέφουμε όμως δυνατότεροι για τη νέα χρονιά με εκτίμηση το Δέλτα Σίγμα του ΠΑΟ δόξα Ασύρου, αναφέρει η ανακοίνωση της δόξας Ασύρου. Καταρχάς και η Άσυρου στήγη, έτσι. Που δέχτηκε να γίνει σε... Όχι, που δεν το είδε κανένας. Δηλαδή ο παράγοντας της Ασύρου τι κάνει? Δηλαδή εγώ τα κάθομαι στον πάγκο. Ο παράγοντας, ο αρχηγός, ο προπονητής. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή κανένα όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν καθόμαστε στον πάγκο, καθόμαστε κανένα λόγο. Δηλαδή θα γίνει η σέντρα, θα την κάνει άλλη ομάδα και θα το πάρω καπαρί. Θα αυτοκτονήσει, το σκότω να φύγω από τον πάγκο. Γιατί κάθομαι στον πάγκο και γιατί είμαι ωραίο. Φαντάζε να πει περιστολόνα καρδία και να έκανε περιστολόνα δύο φορέ. Ναι, θα γινόταν τα άλλα. Δεν πάμε. Δεν μπορεί να σου ξεφύγει αυτό. Αν το προπονητή έχει στο μυαλό του το άλλο, δεν το κατηγορεί στον προπονητή. Αλλά ο Γενικό Εγγό, ο βοηθό, οι παίκτε στον πάγκο εκεί, ένα δεν μπορούσε να το δει, ρε Ιορδάνη. Μην τρελαθούμε τώρα, αν δεν το κάνω μάστακα. Κάποιος φίλος θα φωνάξει. Κοίτα, επειδή ήμουν στο παιχνίδι, Κώστα, ήμουν στο παιχνίδι. Ναι. Είδες ότι και τα 3 τα παιδιά, και ο Μάστακας και ο Λάδος, ο Δημητριάς και ο Τυριακίδης,
Α, φοβερή διατησία, έτσι τα παιδιά. Ναι, εντάξει, δεν είναι, δηλαδή, ούτε ένα λάθος δεν κάνανε. Ναι, εγώ το αντιστρέφω αλλιώς, έτσι. Ναι. Έκανε, λέμε ότι έκανε, έτσι. Λέμε, δεν το, και εγώ δεν το έχω προσέξει, να μην πω ψέματα. Λέμε ότι έκανε λάθος. Αν έμπαινε γκολ, αν τον γκολ το έβαζε η Άσυρος, θα φεύγανε από το γήπεδο. Βάζει δύσκολα ερωτήματα τώρα. Έγινε και δημοσιογράφο. Ρωτάω, ρε φίλο, όχι, ρωτάω. Εντάξει, άμα δεν μιλήσει ο Ιορδάνη που είναι τόσο χρόνο. Ρωτάω. Ωραία. Το λάθος είναι, ξέρεις τι, το λάθος είναι ότι φύγανε από το γήπεδο, ρε φίλε. Και δεν φεύγει στο 110 με 4-2 σκορ. Ναι. Φύγει στο 3-2. Μόλις έγινε το 3-2, σηκώ φύγε. Ναι. Πες, έκανες λάθος, κύριε Διετά, φεύγω. Αλλά την προσπάθεια του όμως έτσι αξίζει έπαινο. Σίγουρα. Γιατί τα παιδιά τερματίσανε τέταρτη. Σίγουρα, τερματίσανε κάτι είναι και με μειονέκτημα έδρα πάσανε πόσε έδρε και φτάσανε στο τελικό. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Με 10 παίχτε είχαν και δοκάρι. Γιάννη και δοκάρι νομίζω. Όχι μόνο αυτό, ήταν και χάλαν και 2-0. Χάλαν και 2-0. Μην το ξανά στο δεκάλεπτο 2-0. Εμεί στο δεκάλεπτο έπαιζε κανένα καρδιά Γιάννη, σίγουρα. Όχι, εντάξει, είμαι ψύχρημο στον πάγκο. Πρέπει να είμαστε ψύχρημοι. Θέλω να πω κάτι όμω. Πιστεύω ήταν μια άτυχη στιγμή. Τους δικαιολογώ. Δεν τους δικαιολογώ που φύγανε από το γήπεδο. Εντάξει, ήταν ένα βρασμό ψυχής. Η ανακοίνωση είναι πολύ σωστή που κάνουνε. Θεωρώ ότι είναι, επειδή μια, από ό,τι ξέρω, είναι μια διοίκηση καινούρια. Είναι άπειρη, θα έλεγα. Άρα, Γιάννη, και βάζω, είναι, ένα σημαντικό, είναι ένα σημαντικός λόγος για αυτό που έγινε. Σίγουρα το μετανιώσανε. Εκείνη τη στιγμή όμως ήταν. Αλλά πρόσεξε, βάζω την ομάδα τώρα να ξεκινήσει ναι, τον χρόνο. Με 5 μείον βαθμούς. Ναι, αυτό ήταν ναι. Το λάθος. Το έχουν για ένα καταλάβει. Που στην ουσία ήταν τελειωμένο. Το έχουν καταλάβει σήμερα όμως. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαν να γι' αυτό το ένωση, ένα λεπτό. Η δικαιοσύνη πια δεν είναι, παιδιά. Η ένωση, εφόσον υπάρχει αυτό το πράγμα, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να τιμωρήσει έτσι όπως είναι τα ναι, πράγματα. Με το ίδιο σκεπτικό, ρε φίλε, με το ίδιο σκεπτικό δεν έπρεπε να τιμωρήσει και τον Παονέ. Καρδιά, πώς σε τιμωρήθηκε όταν έφυγε, δεν κατάλαβα. Α, την καρδιά. Με το ίδιο. Να, Μάκη, άσε την καρδιά. Δεν πέρατε τη Σασίρο. Μάκη, Μάκη, εδώ, Μάκη, με το ίδιο σκεπτικό δεν έπρεπε να τιμωρηθεί ο Παονέ που βάκει στο 100 κόκκινο και μείνανε με 6 παίκτες. Με το ίδιο σκεπτικό δεν έπρεπε να τιμωρηθεί και ο Άγιος Γεώργιος που δεν πήγε ο γιατρός. Έτσι δεν είναι. Οι κανονισμοί γιατί υπάρχουν τότε, φίλε. Οι κανονισμοί γιατί υπάρχουν. Έτσι δεν είναι. Τι να πει, θα χαρίσω τον Αγιώργη, θα χαρίσω εκείνον, θα χαρίσω εκείνον. Τότε να φύγουν, να μην υπάρχει ένωση, θα παίζουμε μόνοι μας. Πρώτη φορά τόσα παράπονα λέει στα μπαράζ. Χωρίς λιμπούδι και κορτσίλα. Χαθήκαμε. Αναφέρει, μην πεις όνομα παλιός διαιτητής. Μάλιστα, όχι, δεν λέμε όνομα. Λέει, αν κάποιοι δεν ήταν διαιτητές, δεν κάναν το διαιτητή, λέει, θα βλέπαν, λέει, Σουλεϊμά. Σουλεϊμά. Δεν είναι. Τόλμη και γοητεία. Απλά είναι και ένα δεν ξέρω. Είναι και ένα άλλο που το είπα από την αρχή. Ευτυχώς δεν λέει ονόματα ο φίλος εδώ, μπορεί να λέει ότι έτσι για τους διαιτητές. Ότι στα μπαράς πρέπει κάποτε και οι παράγοντες να μάθουν να κάνουμε και πρέπει να λειτουργούμε. Αλλιώς σας μην κάνουμε μπαράς, σας θα σταματήσουμε να μην κάνουμε μπαρά. Έτσι δεν είναι ορθάνη. Άμα δεν έχουμε μάθει να κάνουμε και να ρίχνουμε συνέχεια τη διαιτησία, μπορεί ορισμένες φορές να είναι δικαιολογία. Ένα είναι και δικαιολογία. Εγώ το λέω. Τη λυτή, το πέναντι το έχω δει 120 φορές. Και κατά την γνώμη μου ήταν, δεν ήταν έτσι. Το λέω, μπορεί και να μείνει. Το αποδείξουμε. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, πάμε. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Πάμε λοιπόν, πάμε στην επόμενη παιχνίδια. Αλλά πριν πάμε εκεί, να αποδεσμεύσουμε τον φίλο μας τον Ιορδάνη τον Χολίδη και τον Λάμπρο. Τον Λάμπρο, μια ερώτηση. Το ναι, κάνει τον Λάμπρο μια δεύτερη ερώτηση για να σα αποδεσμεύσουμε. Γιατί θέλω να φύγω. Τι αφιερώνει στην άνω τη ομάδα. Την άνω εδώ. Εσύ εδώ με Θεσσαλονίκη μένει έτσι. Και ποιον έχεις, Λάμπρο, Ξυλούπολη. Προπονήσεις που κάνετε, εκεί ή εδώ. Εδώ κάνετε, έτσι. Αλήθεια, θα παίξετε το χρόνο στο Ξυλούπολη ή στο Θερμαϊκό. Γιατί παίξετε στο Θερμαϊκό τον μπάλας. Όχι, είμαστε τιμωρημένοι. Το ξέρεις, δε Κωστάκη, αλλά τώρα θες να, να πάμε. Κάτι να βγάλει θέλει, αλλά... Γιατί Ξυλούπολη λίγο μακριά είναι. Κλείνουμε από εσάς, Ιορδάνη. Θέλεις κάτι να πεις για το τέλος και εσύ και ο Λάμπρος. Τίποτα, να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι. Να δώσω συγχαρητήρια στις ομάδες που βγήκανε και στις ομάδες που πέσανε να τους ευχηθώ την καινούργια χρονιά να ξαναπάνε στη θέση που βρισκόντουσαν. Να μην έχουμε βία στα γήπεδα, έτσι όπως έγινε αυτό με τον Γιάννη τον Παρασκευόπουλο, να τον πω και περαστικά, γιατί και τον Γιάννη τον είχα παίχτη, να ξέρεις. Μάλιστα. Θα το δούμε τώρα. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Θα δούμε τι έχουμε. Και καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ήταν ο παπάς του στο γήπεδο, γιατί τα είχαμε. Θα είχαμε θέμα, ναι. Θα είχαμε θέμα. Λοιπόν, Ιορδάνη, μένεις στην εσάς... ομάδα. Όρισε. Μένεις. Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις ποιος ξέρει.
Αφού το συμβόλαιο καινούριο θα βγει ρε. Αναστήθηκες λένε και αναστήθηκες. Έγινε ανάσταση. Περάσαμε καλά ρε φίλε, εντάξει. Κλείνεις. Θα εξετάσεις τώρα από το συνομοκονίδι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτι λες για μας, κλείσε και για μας. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας είχατε και σήμερα στην εκπομπή σας και όλη τη χρονιά μας ήσασταν κοντά μας, γιατί και άλλη φορά μας φωνάξατε. Ας πω καλό καλοκαίρι και εσάς, να περάσετε καλά και να έχετε να μαζέψετε δυνάμεις για να σας δούμε και του χρόνου. Έτσι, γιατί αν δεν. Το Σεπτέμβριο. Είσαστε μόνοι που μείνατε, τους φάγατε όλους, τους καθαρίσατε. Ποτέ μιλες ποτέ. Μακάρι να έχει κάνει υπόπες έτσι. Με το κανάλι. Καλό είναι να έχει, ναι, έστω και στο ραδιόφωνο, να έχει κάνει κάποιες υπόπες. Ετοιμάζεται μεγάλη εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πάμε στο ραδιόφωνο. Βλέπω, βλέπω η καρέκλα εδώ πέρα την έχετε τσιμεντάρει. Δεν φεύγετε με τίποτα, τέλος. Λοιπόν, Λαύρο, κλείνεις και εσύ από τη δικιά σου πλευρά. Ναι, εγώ να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και υγεία, πάνω απ' όλα. Καλό καλοκαίρι και υγεία. Ωραία. Αυτά λοιπόν και από το φίλο μας τον Λάμπρο, τον Λάμπρο, αλλά και από τον Ιορδάνη τον Χολίδη. Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα. Πάμε να δούμε δύο φανατά παιχνίδια και μετά να δούμε συζήτηση. Πάμε να δούμε Μακεδονικό Λιτής, Κεραυνός Αεροκάστρο, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Θα πάμε να σχολιάσουμε και τις φάσεις. Έχουμε και αμφισβητούμενες φάσεις, τις οποίες θα τις δούμε σε λίγο. Και Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου Αχιλλέας Περέας. Και αυτό πάμε να το δούμε 3-1. Και επανερχόμαστε με συζήτηση με τους δύο φίλους που θα μείνουν, με τον κύριο Κουκούλη και με τον κύριο Φλόρο. Ο αγώνας είναι μια προσφορά Barlane Beach Bar στον ποταμό Επανόμης. Ένα μαγαζί το οποίο έχει καθιερωθεί πλέον στις συνειδήσεις όλου του κόσμου. Beach Bar Barlane με τηλέφωνο 6977-240-033 ποταμός Επανόμης. Για τον Κόκολα, Κόκολας τώρα, για να δούμε τώρα. Θα κάνει εκεί την παλιά, το σούτ που θα γίνει εκεί από τον Γκίλι, την πάω θα φύγει out. Η παλιά που πάει να γίνει για τον Τάσιο, είναι γρήγορος ο Τάσιος μέσα στην περιοχή ο Τάσιος. Και για να δούμε τι σφυρίζει, θα σφυρίξει πέναλτι. Πέναλτι ο διοικητής και γίνεται χαμός. Πέναλτι, πολλές έντονες διαμαρτυρίες επάνω στο Μαρόπουλο. Έντονες διαμαρτυρίες η φάση αυτή που θα φέρει ένα πέναλτι για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Ρεοκάστρου πέναλτι είναι κατηγορηματικός. Ο Μαρόπουλος έδειξε και δύο κάρτες. Κατσιαγοράκης με το αριστερό και θα κάνει τον γκολ. 0-1 για τον Κεραυνό. Ωραίο Κάστρο. Πάλι για μαρτυρίες πάνω στον Μαρόπουλο από τους παίκτες. Αλλά βεβαίως το 0-1 έχει γράψει. Δίκαιο το Τζαφάι. Αυτός το Κούνιο. Και τώρα Τζαφάι. Τζαφάι, καλό δυνατό το σουτ. Ζης Κοσμούδης. Κοσμούς, ναι, το Κοσμούς θα κάνει το σουτ και η μπάλα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Κοσμούδης. Τζαφάι. Μόνος του κάνει Τζαφάι, θα κάνει το σουτ κατευθείαν. Μεγάλη ευκαιρία. Κάνεις κατευθείαν ο Ελιάτσικος. Τους η μπάλα και βγαίνουν μόνος του εκεί, ναι, και θα κάνει το γκολ. Και θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια. 1-1 και πλέον όλα ξεκινούν και πάλι από την αρχή. Ένας για μακρύ την παλιά τώρα. Πάει και το λάθος εκεί. Θα βγει ο Μαύρας πρώτο Κόκολα. Ένα φαλ που θα κάνει εκεί ο Μποβάκης και κάρτα. Δεν ξέρω αν έχει κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη στο Μποβάκι. Ο αγώνας είναι μια προσφορά Barlane Meats Bar στον ποταμό Επανόμης. Ένα μαγαζί το οποίο έχει καθιερωθεί πλέον στις συνειδήσεις όλου του κόσμου. Beats Bar Barlane με τηλέφωνο 6977-240-033 ποταμός Επανόμης. Μέσα στην περιοχή πήρε την κεφαλιά εκεί, πολύ καλή κεφαλιά, το χάψα αλλά είναι out. Για να δούμε εδώ τώρα, γίνεται παλιά μέσα στην περιοχή και παραλίγο να γίνει, μένουνε 14-15 λεπτά περίπου να δούμε. Τζαφάει μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και θα φύγει. Όχι, ξεκούλη μια. 0-1 είναι το άλλο παιχνίδι, πάμε τώρα. Καφετζής. Και η μπάλα θα φύγει δίπλα από το κάθε δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Λιτής. Πάνω στο Στυλίδη.
Στυλίδης για τον Κυριακίδη. Κυριακίδη στο σουτ, ball out. Βλέπουμε τον προπονητή να βάζει full επίθεση να έρθουν παίκτες να κατέβουν κάτω. 9 λεπτά μένουν. Για να δούμε το πέρασε από όλους η μπάλα. Και τώρα Χάψας. Χάψας δεξιά. Στο Κατζιαγοράκη, σέντρος του στο Κατζιαγοράκης, μπάλα τρίτο δοκάρι, φοβερή φάση, τον κεραυνό, αυτό αριστερός κεραυνός, αναστρώσει την μπάλα εκεί και λήξει του αγώνα τώρα, 1-1 το αποτέλεσμα. Μεγάλο παιδί ήδη ξεκίνησε εδώ στην κυβέρνηση της Πηλέας ανάμεσα στον Ατρόμητο Αγκοντονίου και τον Ακυλά Περέας. Όποιος κερδίσει ανεβαίνει στην αλφα κατηγορία. Γιώργιου, 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 ενίσετε. Κόβετε. Το σου δυνατό θα μπλοκάρει ο Βλαχούδης. Ο Κούκλης, Κούκλης, Κούκλης out. Μεγάλη ευκαιρία η πρώτη στο παιχνίδι για τον Αγκαντώνιο με το κούκλι που αστόξει από κοντά πιο μακριά και τελικά Γεωργίου δεν βγήκε μπάλα, Γεωργίου Κατσιστάβρου, Κατσιστάβρου, κόβεται Κατσιστάβρου το σούτ και γκολ γκολ για την Περέα με το Κατσιστάβρου 1-0 η Περέα με το Κατσιστάβρου στο 17 1-0 η Περέα μέσα στην περιοχή τώρα το φάουλ. Εκτελείται και ο Οριόπουλος κουπερνάμεται το σούρμα στην περιοχή και λάουτ! Μεγάλη ευκαιρία! Φλόρος. Φλόρος. Το σούρ δυνατό, out. Μεγάλη ευκαιρία και τον Αγκατώνιο, το σούρ του Φλόρου του Γιάννη, out. Κούκλς. Κούκλς, Κούκλς. Κύριε πέναλτι, κύριε πέναλτι στην ανατροπή του Κούκλη. Το κύριε ένα-ένα, ένα-ένα με το Κούκλη, ισοφάρισε ο Αξατόλιος στο 40, ένα-ένα, ο Αντώνης Αγκαντώνιο με το Κούκλη. Φλόρος, παιδιά και το Κούκλη, Κούκλης, το σούτ, η μπάλα είναι κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αγκαντώνιο. Σεβαστόπουλος. Και δεν την προλαβαίνει την μπάλα και είναι out. Σουλάρι. Μπαλιά κάτω Κούκλη. Κούκλη στο σουτ. Μπλοκάρι ο Ρόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αγκαντώνιο. Κουμπατίδης. Πετρίδης. Πετρίδης στο σουτ δυνατό. Θα απεκλούσει ο Βλαχούδης. Φεύγει ο Γεωργίου. Γεωργίου, το σουτ. Πάλι ο Βλαχούδης θα πεκρούσει. Τελείται μέσα στο Τουρκερίδης και τελικά. Άντε Βλαχούδη, Ερυχέρη. Σακίνης. Είναι πλαγό. Βαλάμης. Αφήνει και το Κούκλι, Κούκλις μέσα στην περιοχή, Βαλάμης και το... Βαλάμης, το πλάκαιο μέσα στην περιοχή και το... Είναι το 2-1. Το 2-1 και το Αγκαντώνιο με το Κούκλι, με το Κούκλι. Βαλάμης, κόβεται. Κούκλης. Φλόρος, σουτ. Ο Φλόρος για τον Λατρόμητο Αγκαντώνιο. Τριάννα. Ο Λατρόμητος Αγκαντώνιο 3-1 και έτσι απλά πλέον είναι στην άλφα κατηγορία. Είναι πλέον στην αλφα κατηγορία που κατάφερε να κερδίσει με 3-1
τον Αχιλλέα Πέρεας. Κρίμα, κρίμα, γίνονται επεισόδια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες ότι προσαρμόστηκαν αρκετά γρήγορα σε αυτά που τους ζήτησαμε και με το θέμα της δουλειάς μας νομίζω ότι η ομάδα βελτιώθηκε πάρα πολύ. Θέλω να χαρίσω την νίκη αυτή και την άνοδο στην Τουρκερίδη του Δέσποινα, στη μαμά του Τζόρνταν, του Ιορδάνη, του, τη μητέρα η οποία μας έχει αφήσει εδώ και ένα χρόνο. Το χαρίζουμε στη μνήμη της. Αφού δεν τα καταφέραμε την προηγούμενη χρονιά, είπαμε από την αρχή ότι θα τα δώσουμε όλα για όλα για την άνοδο. Δεν πραγματοποιήθηκε από την αρχή. Κάναμε μια κοιλιά στην αρχή του δεύτερου γύρου με 5 αγώνες. Και συνέχεια τα δώσαμε όλα και καταφέραμε και είμαστε η επόμενη ομάδα που κατακτάει την άνοδο. Ο Ατρόμητος έχει τις προϋποθέσεις να καταξιωθεί σαν μια ομάδα της Α. Με λίγο οργάνωση πιστεύω ότι θα είμαστε καλά και του χρόνου. Ήταν ένα μάτς για γερά νεύρα. Μείναμε και πίσω στο σκορ. Αλλά η ομάδα ήταν πολύ προετοιμασμένη. Ο coach έχει κάνει τρομερή δουλειά τους 4 τελευταίους μήνες που είναι στην ομάδα. Ήμασταν διατεθειμένοι να το πάμε το παιχνίδι στα άκρα, να παλέψουμε όσο δεν πάει. Ευτυχώς το γυρίσαμε, γιατί και πέρσι είχαμε μια κακή εμπειρία πάλι στο τελικό το Βαράζ. Τέλος καλό, όλα καλά. Να ξεκουραστούμε, να ξεκινήσουμε την προσπάθεια για την Α κατηγορία. Αυτά λοιπόν και με το παιχνίδι του Αγίου Αντωνίου, την ανατροπή τη μεγάλη. Θα μας πει τώρα μερικά πράγματα ο Φλόρος, ο Γιώργος. Είναι 24, θες να πεις. Ότι ο Κούκλης τα δύο γκολ που έβαλε τα αφιερώνει στη μητέρα του που έφυγε πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Πριν από ένα χρόνο. Ναι, πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Κυρία Δέσποινα. Ναι, Δέσποινα Βλουγκερίδου. Το λέει και ο Κυριάκος το είπε. Την νίκη την αφιερώνουμε και εμείς στη μνήμη της. Και πρώτα απ' όλα για τον Ιορδάνη. Γιατί είναι πραγματικά αρχηγός. Είναι ένας παίχτης που κάθε χρονιά έχει 20 πλάς γκολ στην ομάδα και μια προσωπικότητα η οποία κάθε στιγμή είναι εκεί να σε βοηθήσει, να σε τραβήξει, να σε πάρει από το χέρι, να σε οθήσει προς τη νίκη. Φέτος, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεπεράσει κιόλας τα 30 γκολ μαζί με το κύπελο. Έχει βάλει νομίζω 5 μόνο στα play-off. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ναι. Κάθε φορά που. Πρώτο σκόρερ πρέπει να βγει, έτσι. Βγήκε και στον όμιλο πρώτο σκόρερ, λογικά. Κάθε φορά που έβαζε γκολ, έκανε το χέρι προς τον ουρανό, έτσι. Ναι, κάθε φορά. Μάλιστα. Τώρα για πες μας λίγο, Γιώργο, τώρα τι ακριβώς έγινε. Και ξαφνικά τελειώνει το παιχνίδι και γίνεται μια σύραξη και αγγέλνουν πουνιά σε πούλτε. Τι έγινε εκεί πέρα. Δεν πολύ κατάλαβα να σου πω την αλήθεια πώς ξεκίνησε. Την ώρα που τελείωσε το ματς, θα είχαμε εμείς ένα πλάγιο. Ναι. Και σφυρίζει τη λήξη και εμείς τρέχουμε να πανηγυρίσουμε προς την κερκίδα και τον πάγκο μας. Ναι. Και εκεί που πανηγυρίζουμε έχουν μείνει νομίζω δύο παίκτες μας από την άλλη πλευρά. Ναι. Και ακούμε ότι κάτι γίνεται. Μέχρι να γυρίσουμε να δούμε τι έχει γίνει, ο Παρασκευόπουλος ήταν ήδη κάτω, πεσμένος, και το χτυπούσαν νομίζω δύο άτομα. Δεν ξέρω ποιοι ήταν, δεν είδα ποιοι ήταν. Αλλά ήταν από πάνω και το χτυπούσαν ήδη πεσμένο. Ο διαιτητής είδε όλο το σκηνικό, γιατί έβλεπε. Το έβλεπε. Ναι, πραγματικά γιατί δεν γνωρίζω τι κατάλαβε, τι είδε, τι έκανε. Πάντως αναφέρει πολλά στο φυλαγόνα. Αναφέρει πολλά, δεν το έχω διαβάσει. Έγινε να πούμε, επειδή ήταν εκεί ο πρόεδρος της αθλητικής βίας, ναι. Και ήρθε και η αστυνομία ήταν στο κήπεδο. Και πάει αυταπάγγελτα η μήνυση και ζητήσανε τον κύριο Στοτζαλίδη να καταθέσει το φυλαγόνα στην αστυνομία, στο τμήμα της Πειλέας. Δηλαδή, μήνυση ποιος. Από τη στιγμή που είναι στον αγωνιστικό χώρο, εντός του αγωνιστικού χώρου, πάει αυταπάγγελτα. Αυταπάγγελτα, γιατί ήταν ο πρόεδρος της αθλητικής βίας, πάει αυταπάγγελτα σε αυτούς που φέρεται ότι χτυπήσαν τον Παρασκευόπουλο. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες που φαίνεται, ποιοι είναι, μπορούν να τους καταλάβουν. Αυτοί που. Νομίζω θα πάει με βάση το φιλοαγόνος αυτό. Αφού οι αστυνομικοί ήταν, λέει. Ο φιλοαγόνος γράφει ονόματα. Λογικά ναι, θα γράφει ονόματα, γιατί έχουν φάει δύο κόκκινες από την αντίπαλη ομάδα και δύο φάγαμε από τη δικιά μας. Τέσσερις κόκκινες. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Βλέπεις πόσοι παρατηρητές ήταν, δύο παρατηρητές. Ο κύριος Αγαθόπουλος ήταν σίγουρα. Και ο κύριος Ναζίρης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Ναζίρης με τον κύριο Μουχτάροχλου ήταν οι παρατηρητές. Ήταν και ο κύριος Αγαθόπουλος, ήταν και ο Κώστας Περσαλόγου ήταν εκεί μαζί μου. Εγώ αυτό πολύ, που. Πολύ ένταση σε όλα τα παράστατα. Ναι, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι παρότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού φανταστική ήταν η ατμόσφαιρα και από τους δύο τραγουδούσαν ωραία αυτά, βεγγαλικά αυτό ένα άλλο, όλα καλά. Έγινε αυτό που έγινε, είναι άσχημο αυτό που έγινε και αυτό που ζητάω από την Ένωση εγώ είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, γιατί πλέον
πρέπει κάποτε να σταματήσει. Χωρίς το παραμικρό θέλω να συμπληρώσω. Γιατί το παιχνίδι. Ήταν στο γήπεδο, δεν είχε τίποτα. Ήταν πολύ ήρεμο παιχνίδι. Είχε τίποτα μέσα. Όχι, δεν υπήρχε. Είχατε κάποια προηγούμενα εσείς. Όχι, τίποτα. Όλα τα τελευταία χρόνια και στην Άλφα που ήμασταν δεν υπήρχε το παραμικρό. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε. Δεν το περίμενε κανείς, γιατί ναι. Δεν έγινε και κάτι. Το να υπάρχουν κάποιες αυσημαχίες, κάποια ένταση είναι πάνω στον αγώνα. Ναι, ναι, σωστά. Θα υποθούνε λόγια. Το να φτάσει σε σημείο όμως να χτυπήσεις κάποιον και να το χτυπάς και πεσμένο είναι κάτι ακραίο, είναι κάτι θλιβερό που δεν πρέπει να υπάρχει στα γήπεδα και κυρίως στα ερασιτεχνικά. Είμαστε ερασιτέχνες, κάνουμε το χόμπι μας. Τελείωσε. Πρέπει κάποτε. Οπότε μου είπε ο κύριος Ναυροδόπουλος, γιατί ρώτησε για το θέμα αυτό, είδε τις φάσεις αυτές και τα λοιπά και τι ακριβώς έγινε. Λέει όταν τελειώνει ένας αγώνας, ο ένας ο βοηθός θα πηγαίνει στην είσοδο των αποδυτηρίων να βλέπει τι ακριβώς γίνεται. Ο άλλος μαζί με τον διαιτητή θα βλέπουν ακριβώς τι γίνεται και θα βλέπουν τα τεκτενόμενα και θα σημειώνουν ή θα έχουν εννοητά θα σημειώνουν μέσα στο μυαλό και θα πάνε μέσα να τα γράψουν όσο θέλουν. Επίσης λέει. Μου είπε για τη φάση τη δικιά σας κύριε Κουκούλη. Θα δείξουμε τόσο λίγο τις αμφισβητούμενες φάσεις. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για τις αμφισβητούμενες λίγο, όπως μας ανέφερε ο κύριος Ναυρατζόγλου. Για τη φάση τη δικιά σας, είπε ο κύριος Μάστακας, λέει δεν το σταμάτησε γιατί έγινε σέντρα. Δηλαδή μπήκε γκολ, γίνεται σέντρα, μπαίνει και άλλο γκολ, πάει να γίνει και άλλη σέντρα, ήδη πέρασε κάποιο διάστημα. Δεν μπορούσε να το ακυρώσει λόγω του ότι έγινε σέντρα, μου ανέφερε ο κύριος Ναυρατζόγλου. Έτσι επιλέξει μου είπε. Λοιπόν, πάμε, είμαστε έτοιμοι να δούμε τις αμφισβητούμενες φάσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αμφισβητούμενες φάσεις. Δεν είναι πολλές, λίγα τα παιχνίδια και βεβαίως εδώ το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα Κούκλισμα που κέρδισε η ομάδα του Αγίου Αντωνίου. Όπως μας λέει εδώ, πέναλτι και κίτρινη σωστά έδειξε ο κ. Τρατζαλίδης που έκανε μια άριστη διαιτησία, Κωστέ. Ναι, κατά τη γνώμη μου το πέναλτι. Αυτό πέναλτι. Πέναλτι και σωστά έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίχτη της Περέας, του Αχιλλέα Περέας. Πάμε στην επόμενη φάση να δούμε εκεί τι έγινε ακριβώς στη Λυτή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτό το πέναλτι που σφίριξε ο κ. Μαρόπουλος. Να το ξαναδούμε λίγο πιο κοντινό πλάνο. Βλέπετε, να το ξαναδούμε και πάλι μια-δυο φορές. Νομίζω είναι τώρα φαίνεται πιο καλά. Είναι καλό το πλάνο που έχουμε εκεί. Από ό,τι μου είπε και ο κ. Ναυρατζόγλου, δεν μπορούσε σήμερα να έρθει εδώ, μου λέει ήταν ένα απλό τζαρτζάρισμα, όμο με όμο που λέμε. Δεν υπάρχει ούτε καν σμπρόξιμο, λέει. Απλώς όπως τρέχει ο παίκτης, πέφτει μόνος του. Δεν δέχεται σμπρόξιμο ή επίτηδες κάποια παράβαση να γίνει εις βάρος του. Δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι κατά τη γνώμη μου, μας είπε ο κύριος Ναυρατζόγλου Στάθης, να το πούμε αυτό. Έχει δίκιο Ηλιτή. Τελείωσε. Έχει δίκιο Ηλιτή να διαμαρτύρεται. Πάμε στην τρίτη φάση. Μια κόκκινη που δέχτηκε η Ηλιτή και μάλιστα έντονη διαμάρτυρε. Εδώ είναι ο Μποβάκης που βάζει, σηκώνει το πόδι. Βρίσκει βέβαια τον αντίπαλο, να το πούμε αυτό. Να το ξαναδούμε λίγο. Βλέπετε από τον πάγκο πηγαίνει έντονα, διαμαρτύρεται βοηθός, νομίζω. Ποιος είναι, δεν ξέρω ακριβώς. Πήγε κίτρινη. Ο Κοσμούδης. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Θα πούμε τι μας είπε ο κύριος Ναυρατζόγλου. Για να δούμε ξανά εδώ. Το βλέπετε, βρίσκει τον παίχτη. Να πω ότι τον βρήκε τον παίχτη. Βέβαια δεν ξέρω αν είχε πρόθεση, αν πάει να τραβήξει. Γιατί σαν να φαίνεται που Βάκης πάει το πόδι να το τραβήξει, να το αποφύγει. Για να το δούμε, είναι τραβηκτό. Βλέπεις Κώστα, λίγο πάνω να το αποφύγει νομίζω. Αλλά βρίσκει τον αντίπαλο και έτσι ο διαιτητής του δείχνει δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Ο κύριος Ναυρατζόγλου μας είπε ότι ήταν κατευθείαν κόκκινη και όχι κίτρινη. Όχι, έτσι μου λέει ο κ. Ναυρατζόγλου, Κώστα, αυτό λέω. Δεν ξέρω. Διαφωνώ. Ναι, εσύ διαφωνείς. Αυτή τη φάση μας λέει ο κ. Ναυρατζόγλου κατευθείαν κόκκινη και όχι κίτρινη δεύτερη. Κίτρινη είναι όμως, εντάξει. Δεν ξέρω, σου λέω τι λέει. Εσύ λες ότι ήταν δεύτερη κίτρινη. Ο Ναυρατζόγλου λέει ότι ήταν κόκκινη απευθείας. Πάμε και σε μια κόκκινη στην Νίκη Ηρακλείου και στον φίλο μας τον Σίμω τον Ζουμπούλη. Το σημειών. Εδώ ένα μαρκάρι που κάνει ο Αραμπατής, εδώ είναι Γιάννη, έτσι. Ναι, ναι. Ο Αραμπατής τώρα είναι πετάει την μπάλα εκεί ο Ζουμπούλης, ο Σίμος και πάει και του δείχνει κατευθείαν κόκκινη ο Μάστακας του Γιάννη. Είπε κάτι. Μου είπαν ότι είπε το στανιό μου. Είπε ναι, το στανιό μου. Ναι. Μου είπανε. Αλλά δεν τώρα. Πιστεύω ότι ο διαιτητής δεν. Για να βγάλεις κόκκινη κάρτα πρέπει να είσαι 100% σίγουρος. Αν δεν άκουσε καλά εδώ, στο περίπου. Εδώ νόμιζα να δείχνει τον Αραμπατζή δεύτερη κίτρινη. Όλοι αυτό να σου πω την αλήθεια. Βλέπεις. Νομίζαμε, αλλά. Είναι δυνατό μαρκάρισμα τον Αραμπατζή. Ήταν κάτι που θα μπορούσε να το αποφύγει βέβαια και ο δικός μας ο παίκτης, αλλά
Και ο διαιτητής για να βγάλει κάρτα πρέπει να είναι σίγουρο. Ότι έβρισε τα θεία, κάτι τέτοιο. Ότι έβρισε τα θεία. Αφού είναι φάουλ. Όχι, ο άλλος το 10. Το 10 πήρε την καρτάκι, ο Ρεμπατζής. Όχι αυτός ο Κώστα. Το νούμερο 10 ο Πιτσιρικάς. Ναι, το 10 γιατί να μιλήσει εκεί την ώρα, δεν κατάλαβα. Πάει κοντά στη φάση, παίρνει την μπάλα τώρα. Κάτι λέει εκεί τώρα. Τρελαίνεται. Εκεί τώρα, όταν χτυπάει την μπάλα, ίσως να είπε κάτι, αλλά δεν πιστεύω. Μα γιατί να μιλήσει, αφού είναι φάουλ, δεν πειράζει. Είναι... Αυτή λοιπόν. Το παιχνίδι μέσα τώρα συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, δεν μπορεί να τρελάθει και καλά καθόμενα Γιάννη ο Μάστακας. Εντάξει, κάτι τον είπε. Ο Μάστακας είναι ωραίος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φάση. Για να δούμε τώρα. Πάμε στην επόμενη φάση. Μάλλον εδώ έχουμε τις δύο φάσεις. Εδώ η σέντρα που κάνει η Νίκη Ρακλή. Βάλουμε για να τη δούμε. Δεν είναι αφισβητούμενη φάση βέβαια. Και εδώ η φάση κατευθείαν. Δεύτερο ημίχρονο, μόλις γίνεται η σέντρα, μπαίνει το goal. Αυτή το έχουμε σχολιάσει. Να φύγουμε να έρθουμε λίγο μέσα στο λίγο πάλι. Τα έχουμε σχολιάσει αυτά. Αυτά λοιπόν, και όπως είπαμε, για αυτή τη φάση μας είπε ότι ο Μάστακας δεν το σταμάτησε γιατί έγινε σέντρα. Θα μπορούσε να το ακυρώσει, λέει. Δεν μπορούσε να το ακυρώσει. Λόγω του ότι έγινε σέντρα, μας είπε ο κύριος Ναυρατζόγλου. Το αφήνουμε και εδώ στην άκρη. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει για την τύχη αυτού του παιχνιδιού. Δηλαδή, τι ακριβώς αποφάσει θα βγάλει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Πάμε για να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι που λέμε. Πάμε λίγο να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε και Αστέρα Πελοκύπωνα και Αστραπίνα και Ομόνια Σταυρούλης Μάσα Χιάλου. Να το ετοιμάσεις με μέσα. Συγχαρητήρια στο Μάσα Χιάλου. Στο τέλος μας ήρθε. Πάμε να δούμε όμως τελικό αίσθηση αστυνομικών, γιατί ο κ. Φεστερίδης και ο κ. Κερτένης μας ειδοποίησαν να το βάλουν πριν τις 12 τον τελικό της αστυνομίας, γιατί μετά έχουν υπηρεσία μετά τις 12. Τελικός λοιπόν λέσχης αστυνομικών. Καλύψαμε ένα παιχνιδική άμεση δράση με το ΤΑΦ ΠΠΔ ΔΕΛΤΑ Παύλου Μελά. 0-0 ο αγώνας, 2-3 στα πέναλτι. Πάμε να δούμε κάποιες φάσεις. Δεν έχουμε όλες τις φάσεις όπως έχουμε κανονικό παιχνίδι, γιατί ήταν και πιο λίγα τα. Έχουμε και δηλώσει του κ. Φεστερίδη που είπαμε είναι και ψήφιος βουλευτής στη Β' Θεσσαλονίκης. Πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε. Με ποιο κόμμα. Προσπαθούμε μέσα από τον αθλητισμό να παράγουμε πολιτισμό. Η ομάδα της Λέσχης Αστυνομικών κάνει και φιλανθρωπικούς αγώνες όπως γνωρίζετε. Προσπαθούν να είμαστε κοντά σε κοινωνικούς φορείς, με συλλόγους, με δήμους, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στους ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σήμερα εδώ είναι η τελική ενός δύσκολου πρωταθλήματος. Όλο το χειμώνα μέσα σε επαγγελματικά πρότυπα θα μπορούσα να πω. Εξήρθε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες φτάσαν στους τελικούς. Ο μικρός τελικός τελείωσε πριν από λίγο με ένα συναρπαστικό τέλος, αφού ο αγώνας κερδίθηκε στα πέναλτι, και τώρα σε λίγο η άμεση δράση, το 100, θα αντιμετωπίσει την ομάδα του πρώτος του Παύλου Μελά. Είναι ένα επίσης μεγάλο παιχνίδι και νομίζω ότι ο καλύτερος και πιο τυχερός θα κερδίσει. Το ζήτημα για μας είναι να δείχνουμε το καλύτερο μας εαυτό. Υπάρχουν τα αστυνομικά καθήκοντα και από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε να αφιερώνουμε τον ελεύθερο μας χρόνο στον αθλητισμό. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του τελικού της αστυνομίας. Τελικός λοιπόν μεταξύ αστυνομικών εδώ στην Θεσσαλονίκη, άμεση δράση εναντίον τα ΠΠΔ. Παύλου Μελά, ξεκίνησε ο αγώνας. Πολύ ωραία, έβγαλε εκεί τον Παυλίδη, φεύγει ο Παυλίδης από δεξιά. Για να δούμε τώρα, Παυλίδης για τον Παύλου Μελά. Με τα αριστερό της σέντρα που θα γίνει, δεν πέρασε, για να βγάλει τον Περισανίδη εκεί. Κυριαζίδης, Μουρτζόγλου, αγάπη στο Μουρτζόγλου, καλό το σου του Μουρτζόγλου, ψηλά όμως η μπάλα, αλλαγή για τον Λουκά. Σιδάκη, για να δούμε τώρα, Περισανίου, Σκαρλατό, το σου του θα κάνει κατευθείαν εκεί, πολύ καλό, το σου του Σκαρλατόπουλου θα φύγει out. Βάλτας, πολύ ωραίο κατέρασμα, φοβερή φάση, Βάλτας το σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Πολύ καλό το κατέβασμα, να το δούμε αυτό. Εκεί Παυλίδης Ελίστα ανάμεσα από δύο παίκτες, τίποτα λέει ο διαιτητής, παίζεται και κάνει κίνηση τώρα ο Κυριαζίδης, βγαίνει μόνος του τώρα. Κυριαζίδης, για να δούμε, μόνος του, ναι, και θα κάνει το κύριμα, δεν το δοκάρει, εντελώς μόνος του, φοβερή φάση για την ομάδα της άμεσης δράσης. Πάρε βάλε, ήταν, δεν μπόρεσε να κάνει τον γκολ, μπάλα δεν και το δοκάρι. Πίσω στον Γούσιο. Κάνει την μπάλα ο Γούσιος και τώρα αντεπίδευση. Σκαρλατόπουλος είναι, ήταν για... Είναι ο Τσαρτσάλης, μόνος Τσαρτσάλης, Τσαρτσάλης και τελευταία στιγμή όμως ο Σαραφίδης θα πιάσει την μπάλα, φοβερή φάση. Θα βγάλει τον Μπέκα. Έγινε το λάθος εκεί, μπάλα πάει για...
Για μένα στην αστεία πήγαινε τελευταία στιγμή όμως. Θα καθαρίσει τη φάση, πήρε να ήταν εκεί. Με τον Λουκάς εκεί που καθάρισε τη φάση, η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα μέσα του Αναστασιάδη. Για τώρα είναι ο Τσαρτσαλής, Παυλίδης, τρέχει μπάλα στο αριστερό του Πορτοκαλό, Παυλίδης. Και τελευταία στιγμή όμως ο Σαραφίνης θα μπλοκάρει, θα κάνει εμπλοζόν και θα πιάσει την μπάλα προ του Τσάρτσαλη που παραμόνευε. Καρλατόπουλος, περνάει ένα-δύο, Καρλατόπουλος, ένα και το σουτ, πολύ καλό το σουτ του Καρλατόπουλου, πέρασε, τους πέρασε όλους, δεν μπορούσε όμως να νικήσει τον Σαραφίδη, η καλύτερη φάση. Έβγαλε ο Λίγκος το σουτ και η μπάλα παραλίγο να καταλήξει αντίθεια αυτό το δυνατό σουτ του Λίγκου από πολύ μακριά, αριστερό κεραυνός. Τσόχας, μέσα στην περιοχή θα φέρει την μπάλα, πέρασε από όλους και η μπάλα με το δοκάρι, πάει να μπει στη φάση εκεί. Ήταν, για να δούμε ποιος ήταν, ο Παντελίδης, η μπάλα όμως βρήκε το δοκάρι. Τον Ντάκη. Ο Ντάκης εκτελεί με στην περιοχή, πήδηξαν πολλοί παίκτες. Τεντόγλου παίρνει την κεφαλιά, το σούπι θα γίνει, μάλλον βρει το δοκάρι. Πέτω το λέει ο διαιτητής, ήταν... Παυλίδης το εκτελεί, μέσα στην περιοχή μπάλα το Παυλίδη μόνος του θα κάνει και θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Ένα δυνατό φάουλο εκεί. Και η παλιά πολύ ωραία τώρα που έγινε εκεί για τον Χατζηδημητρίου. Ο Χατζηδημητρίου θα κάνει και το σουτ. Μπάλα θα πέρασει δίπλα από το δοκάρι του Σαραφίδη. Παντικίδης και κάνει τον γκολ. 3-2. Πάμε ξανά τώρα. Για να δούμε. Θα κάνει τον γκολ. Τώρα ο Τσαρτσάλης και θα μπει πλέον ένα τέλος. Ένα τέλος. Κύριος Διευθυντής, μαζί με εμένα να δώσω το κύπελλο για να... Γυρίσει λίγο, Γιώργο, να γυρίσει λίγο έτσι. Το παιχνίδι αυτό τη λέξη αστυνομικό Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε την Ομόνια στα Νεκοστά. Έτσι κάτι να πεις. Όχι, συγχαρητήρια. Είναι πολύ είναι αξιέπαινε ενέργειε που κάνουν οι αστυνομικοί όλα αυτά τα χρόνια και είναι προθεσμό. Μάλιστα. Έχουμε και κάποιε βέβαια κάποια νέα να πούμε βεβαίω κάποιε ψιλοειδησούλε που βγαίνουν εκ των πραγμάτων. Είναι μηχανιών Τετάρτη δηλαδή σε δύο μέρε. Το βράδυ θα κάνει τη φιέστα εκεί στην, όπως είναι, εκεί στην Μηχανιώνα, στο κέντρο της πόλης. Στις 6 εβδόμου ο Τρίλοφος, η παραμονή των εκλογών Τρίλοφος, έχει λαϊκή βαδιά με Μάκη Χρυστοδουλόπουλο, ενώ στις 20 του μηνός, 20 Ιουνίου, έχει η ομάδα της Καρδίας με Μάκη Δημάκη. Στα υπόλοιπα βέβαια τα νέα, στην Αυγή ως γνωστόν βρέθηκε τελικά λύση από Γερμανία και Γερμανίες, μια και ο παλιός ο πρόεδρος ξαναλαμβάνει ο Κώστας Τσεμπεκίδης, θυμάμαι. Ήταν λίγο πριν από λίγα χρόνια πάλι στην Προεδρία. Έρχεται στην Προεδρία και πάλι ο κύριος Τσεμπεκίδης. Βεβαίως μένει στο ΔΣ και ο Γιάννης ο Κολασίδης. Χορηγός παραμένει ο Κώστας Παρασκευόπουλος, ενώ βεβαίως παραμένει βέβαια και ο κύριος αλλά και ο πυροσβέστης και τα άλλα παιδιά της Αυγής. Και ενώ, δεν ξέρω τώρα το σχεδιασμό, ή θα ξεκινήσει, λένε σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας Αυγής. Προπονητή ακόμη δεν έχει πάρθει απόφαση και θα γίνει. Με τον πρώτο που θα μιλήσουν θα είναι ο κύριος Ακριτόπουλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, αν θα γίνει κάποια συμφωνία. Να πούμε στην ΚΑΠΑ 13 ο ΠΑΟΚ, τώρα τα παιχνίδια που είχαμε την Παρασκευή και Σάββατο, η ΚΑΠΑ 13 του ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι. Ενώ στην ΚΑΠΑ 12 έχουν και το παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος Κυλικής κέρδισε τα πέναλτι του ΠΑΟΚ. Θα δείξουμε λίγο αργότερα να πούμε το παιχνίδι. Τελικώς ΚΑΠΑ 12, Αλέξανδρος Κυλικής ΠΑΟΚ 1-1, 3-2 στα πέναλτι κέρδισε. Αλέξανδρος Κυλικής, έχουμε βεβαίως και την Αστραπή Νάπολης και τώρα την Ομόνια Σταυρούπολη σε λίγο. Από την άλλη πλευρά στην Καρδία παρέμεινε ο κύριος Τζόλας, συνεχίζει προπονητής. Στο Ρήσιο ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Ματελόπουλος ο Θωμάς αποτελεί παρελθόν από πλευράς Κρεονερίου. Μίλησε με Αριστοτέλη, μίλησε με Αγιώργη, μίλησε με κάποιες ομάδες. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο Ματελόπουλος ο Θωμάς.
μέρα με τη μέρα θα έχουμε κάποιο νέο για το τι ακριβώς, πού θα πάει, σε ποια ομάδα θα πάει. Είπαμε το ευχαριστήριο του Συνδέσμου Προπονητών στον Γιώργο Σταμλίδη, τον πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου. Να πούμε και ότι ο Λάμπρος Ανδρεόπουλος μίλησε με τον Νικό, τον Παπαδόπουλο. Είχαν ένα καφέ έτσι, μια που είναι φίλη. Δεν βρέθηκε κάποια λύση και δώσανε ραντεβού εκ νέου μέχρι τέλος. Τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Τον πρόεδρο της Πολύχνης. Τον πρόεδρο της Πολύχνης, Δημήτρη Παπαδόπουλο. Δημήτρη Παπαδόπουλο, και ο φίλος μου. Δεν βρέθηκε χρυσή τομή για να δώσουμε τα χέρια και δόθηκε νέο ραντεβού τέλος εβδομάδας. Τέλος εβδομάδας. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα και μετά σε συζήτηση και να αποδεσμεύσουμε στις 12 ώρα του. Ναι. Μετά θα φύγω. Να πω ότι έκανα μια αυστηρή κριτική. Εντάξει, ήμουν γενικό εκνευρισμός και την ώρα. Απαγορεύτηκαν οι δημοσιογράφοι να είναι στο. Να γίνονται στο συμβούλιο. Τώρα που μετά από πολλή σκέψη, εντάξει, δεν πολύ μ' άρεσε. Εντάξει, ο κ. Δημητριάδης ήθελε να το κάνει, το έκανε. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε αυτό. Νομίζω ότι η κριτική είναι καλοπρόαιρετη και ο καθένας μπορεί να σχολιάσει και να πει ό,τι θέλει. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Το πιο σωστό είναι, εντάξει, όταν θες να κάνεις ένα συμβούλιο, η αλήθεια είναι ότι θέλεις να είσαι μέσα, να έχεις τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα, μετά να βρούμε στη συζήτηση μέχρι τις 12 περίπου. Πάμε λοιπόν να δούμε Ομόνια Σταυρούπολης, Μάξ Αχιάλου. Τελικό αποτέλεσμα 1-2 στην παράταση, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Ένταση και εδώ. Και εδώ κάποια μικροεπεισόδια είχαμε στο παιχνίδι. Παράπονα. Και παράπονα από πλευράς της Ομόνιας. Πάμε λοιπόν να το δούμε και επανερχόμαστε. Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το γήπεδο του Θερμαϊκού, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας Βαράς για την άνοδο στην Α κατηγορία ανάμεσα στην Ομόνια Σταυρούπολης και το Μάς Αγιάλου. Δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο παρουσία του διαιτητικού τρίου και εμείς να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τον σημερινό αγώνα. Η ομάδα τώρα του Αγχιάλου, ένα σούτ το οποίο έγινε, η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Κοτούλα, το σούτ από τον Ιασόπουλο. Σίδικα, η Σίδης βγάζει επικίνδυνα αυτή τη σέντρα, θα περάσει μπάλα επικίνδυνα εκεί, το σούτ, σωτήρια όμως, εκεί έχουμε την απόκριση του Σφινισιώτη. Μας παίρνει λίγα μέτρα φόρα τώρα, εκτέλεσε απευθείας, εύκολα εκεί ο Κοτούλας θα πιάσει την μπάλα. Για τον Πετρίδη, Πετρίδης βγάζει τη σέντρα επικίνδυνα εκεί, περνάει η μπάλα και έχουμε τώρα τη διεκδίκηση της μπάλας εκεί, θα πέσει ο Σφινισιώτης και θα πιάσει την μπάλα. Την μπροστινή παλιά τώρα η οποία βγήκε επικίνδυνα εκεί, Τσιόντσης, έχει βγει και ο Σφινισιώτης, θα διώξει τερματοφύλακας της ομάδας Φαγκιάλου. Η παλιά η οποία βγήκε, η σέντρα τώρα να περάσει στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπόρεσε να τη βρει ο Ορφανίδης και Καϊσίδης εκεί, η μπάλα θα φύγει σε out. Γεκενίδης τώρα για την Ομόνια, βγάζει επικίνδυνα τη σέντρα και έχουμε τον Σφινισιώτη να παραχωρεί αυτό το corner. Η παλιά τώρα η οποία βγήκε για τον Καϊσίδη, Καϊσίδης έχει βγει από την εστία του Σφινισιώτης, θα πλασάρει εκεί, ελέγχει όμως ο Σαράντης, ο οποίος διώχνει και την μπάλα. Έχουμε όμως επικίνδυνο παίξιμο εκεί από τον Γεκενίδη πάνω στον Παπαδόπουλο. Και τώρα έχουμε την προστινή παλιά η οποία βγήκε από πίσω και ο Γιασόπουλος είναι. Κάνει καλή παλιά για το 40, κάνει το σούτ αυτός στην αγκαλιά όμως του Κοντούλα η μπάλα. Λαγκώνας παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε δυνατά, θα φύγει μπάλα και το Κοντούλα σωτήρια πάνω στη γραμμή, ο Αλμπάντης θα διώξει. Συγχρόνως και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Κουρνέλη. Πολύ καλή στιγμή για τον Αγχίαλο. Ομόνια Σταυρούπολης και Αγχίαλος οδηγούνται στο 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το Λαγκώνα, ωραία το 1-2. Προσπάθεια τώρα. Έχει ο Σαράντης τώρα. Ο Σαράντης επικίνδυνα με στην περιοχή. Το στρώσιμο της μπάλας. Έχουμε το 0-1 για την ομάδα του Αγχίαλου. Σε αυτή την αντεπίθεση θα λέγαμε. Η ομάδα του Αγχίαλου. Ο Σαράντης έφυγε από πίσω. Άφησε το πλεονέκτημα ο βοηθός. Έστρωσε την μπάλα εύκολα εκεί στον Κικισλή, ο οποίος θα τη στείλει στα δίχτυα. Ομόνια Σταυρούπολη.
Κούκλης. Μάσα έχει άλλο 0-1. Τώρα θα περάσει ωραία εκεί τώρα η επικίνδυνα η ομάδα του Αχιάλου. Σαράντης τώρα θα βγάλει την μπάλα και το κλωστάει το Λαγκώνα. Την προσθέτει μπάλα τώρα επικίνδυνη για τον Σαράντη. Σαράντης μέσα στην περιοχή εκεί το σουτ και σωτήρι έχουμε εκεί. Να ελέγχει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία για την Αχιάλο. Τη Ομόνοια, η σέντρα η οποία βγήκε να περάσει μπάλα εκεί όπου έχουμε τον Παπαδόπουλο, το δυνατό σου και έχουμε ένα φοβερό γκολ για την ομάδα της Ομόνοιας Σταυρούπολης. Το πολύ δυνατό σου εκεί από τον Μελίδη είναι τελικά. Θα βρει και το οριζόντιο το χάρι του Σφιτσιώτη, θα καταλήξει στο βάθος της εστίας. Η ομάδα της Ομόνοιας Σταυρούπολης ισοφαρίζει σε 1-1. Παλιά τώρα είναι για τον Σαράντη. Σαράντη βγάζει τη σέντρα επικίνδυνα. Κεφαλιά και η μπάλα να φύγει σε out. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Αγιάλου. Κεφαλιά από τον Ιωάννου. Η μπάλα φεύγει σε out. Έναρξη της παράτασης τώρα εδώ στο γήπεδο του Θερμαϊκού. Ομόνοια Σταυρούπολης μας Αγιάλου 1-1. Η παλιά τώρα θα περάσει για το Σαράντη. Σαράντης εκεί το σουτ πέφτει στην γωνία του και διώχνει σε κόρνερ ο Κοτούλας. Σέντρα τώρα, εκεί όπου παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Κοτούλας, επικίνδυνα, εκεί που πέναλτι θα δώσει ο Κουνέλης, ο Κοτούλας έχασε εκεί την μπάλα, έσπρωξε τον Σαραντίνε, έχουμε πέναλτι για την ομάδα της Αχιάλου και κίτρινη κάρτα τώρα για διαμαρτυρία στον Κοτούλα. Λίγα μέτρα φορά από το Σαράντι να εκτελεί πάνω με τον κόλ. Η ομάδα του Μασαχιάλου είναι αυτή η οποία ξαναφέρνει προβάδισμα και προηγείται με 1-2 της Ομόνοιας Σταυρούπολης. Από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σαράντι, Ομόνοια Σταυρούπολης Μασαχιάλου 1-2. Κύριος Γιαννίδη να λέει κάτι στον Βουρνέλη. Διακοπή τώρα στο παιχνίδι μας. Να δούμε. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, θα δώσει δίπλα του ένα σουτ που έγινε. Αλλά θα βρει το δοκάρι της εστίας του Κοτούλα από τον Παντή. Τέλεση από τον Πετρίδη, θα πέσει για την Σφιτσιώτη. Σαράντης τώρα αυτή την προσπάθεια. Γέμισμα τώρα μες στην περιοχή, Σφιτσιώτης, θα έχει γίνει φάουλ εκεί και τελικά έχουμε τώρα τη λήξη του αγώνα από τον Κουρνέλη. Η ομάδα του Αγιάλου είναι αυτή η οποία παίρνει την άνοδο στην Α κατηγορία αφού καταφέρνει να επικρατήσει με 1-2 της Ομόνοιας Σταυρούπολης. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από πλευρά σε Αγιάλου. Μας Αγιάλου είναι αυτός ο οποίος του χρόνου θα αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία αφού καταφέρνει να επικρατήσει με 1-2 της Ομόνοιας Σταυρούπολης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Ολυμπιακό. Τη μία ώρα. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης, Σωλήνες, Γυψοσανίδες. Οικοδομικά υλικά, η αλότουβλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης. Καρολή Δημητρίου 8, Εύωσμος, τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Οι προκλήσεις σε περιμένουν. Goalbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Τα ταξιδάκια μας πρώτων πυλών. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και ελέγξτε το αυτοκίνητό σας. Τσεκάρετε τα ελαστικά σας. Φουλάρετε με βενζίνη ή αέριο και είστε πανέτοιμοι για απολαυστικές διαδρομές. Aegean Mutalidis Oil. Ακόμη πλυντήριο αυτοκινήτων και πάρκινγκ φορτηγών. Aegean Mutalidis Oil. Προέκταση Μακρυγιάννη με αναγεννήσεως. Άνω Περιφερειακή Οδό Εύωσμου. Τηλέφωνο 2310-765-259. Αξιόπιστες υπηρεσίες πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο Μεικτών Καυσίμων. Aegean Mutalidis Oil. Καλύτερο ενεργειακό ποτό στην Ευρώπη, τώρα και στην Ελλάδα, χωρίς ταυρίνα. Τελικά υπάρχει θεράπων ιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις. Άψογο σέρβις. Τιμές που έχουν πάθει κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 231-0-451-758. Ιχθυοπολείο Σταμίδη. Παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, λίθος κόσμου. Ιχθυοπολείο Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη. Θέμα 244, Παραλία Πέρεας. Γεωργικά μηχανήματα και ουσές Χρήστος. Αρδευτικά, λίστιχα, σωλήνες. Υδραυλικά αποχέτευσης. Σόβνες. Εκκλησάκια. Γεφυροπλάστικα. Κόλλες πλακιδίων, υλικά ισομά. Φίλτρα, μπέκ κάθε τύπου και ουσές. Και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε απίστευτες τιμές. Και ουσές Χρήστος. Πρώην Βασίλης στη Γερακαρού. 50 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Επαναφορά στο στούντιο λίγο πριν το τέλος της φετινής εκπομπής αλλά και της φετινής σεζόν γενικά. Είχαμε τα τελευταία παιχνίδια, δεν υπάρχουν άλλα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Έτσι να το πούμε και αυτό. Από εδώ και πέρα κάνουμε διακοπές όλοι. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι και μάλιστα και τριήμερο. Όλοι θα πάτε λίγο πολύ για πάνια. Και όχι μόνο, βεβαίως μακάρι να μπορέσουμε να πάμε και εμείς. Ο Κωστάκης βεβαίως θα είναι στις επάλξεις, θα σας κρατάει πάντα ενήμερους. Όχι, φέτος δεν θα είμαι και πολύ στα ραδιόφωνα. Δεν θα είσαι, καλοκαίρι. Θα,
Φέτος δεν θα είμαι πολύ στα ραδιόφωνα τα και τόσα. Κάτι ετοιμάζεται και σε κάτι ραδιοφωνικά, κάτι σαν να ακούγεται. Ρε. Αλλά θα δούμε τώρα τι. Εγώ τι αυτό θα βγει. Που μπορώ να πω ραδιοφωνικά είναι ότι θα είμαι σίγουρο από το Σεπτέμβριο στον Αρένα κανονικά με εκπομπή. Από ό,τι με φίλε, ο φίλος εδώ δεν θέλει να πει, είναι μισή χορηγή. Είναι από ένα συγκεκριμένο μέρος, λέει, χωρίς να υπάρχει ομάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει φύγει. Που μάλλον μπορεί να υπάρχει όμως. Ναι, ο φίλος έχει δίκιο. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ για τη μεγάλη αγάπη. Τι να πω άλλο. Τι να πω θα άλλο. Ξαναυπάρξει λοιπόν, όμως ομάδα. Ναι, ναι, βεβαίως θα ξαναυπάρξει ομάδα. Ναι. Επειδή δεν δείξαμε Χαλκιδόνα, παιδιά, έτσι δεν το κάναμε πίτες. Βέβαια, γιατί μας ζήτησαν, δεν μας ζήτησαν Χαλκιδόνα. Εμείς έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στη Χαλκιδόνα. Έπρεπε η Χαλκιδόνα να ανέβει Α1. Άργησε να έρθει. Άργησε. 9 χρόνια είναι πολλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο σε όλους. Και μακάρι η Χαλκιδόνα την θέλουμε να είναι ξανά φράγκα και πρωταγωνιστή. Όλα τα παιχνίδια σειρά θα δείξουμε. Αναγκαίε Χαλκιδόνα, Άκο και Αθανασίου. Τελικό κυπέλο της, τελικό είπαμε τη ΚΑΠΑ 12. Αστέρα Αμπελοκύπων, Δόξα Πενταλόφου. Και Αστραπή Ανάληψα ΑΕ, Αγίου Γεωργίου. Η Ασπροβάλτα 2-1 παρέμεινε η ομάδα τη Αστραπή. Αυτά όλα και κάποια άλλα που δεν προλάβαμε θα τα δείξουμε. Να κάνουμε ερώτηση το Γιάννη. Ναι. Πάμε για την αποφώνηση με Γιάννη. Πού αφιερώνεις την άνοδο, που είναι ρουσική βέβαια. Και δεύτερον, τι σημαίνει για σένα η άνοδος της νίκης Ηρακλείου? Η άνοδος αφιερώνεται στους παίκτες, στη διοίκηση, οι οποίοι με πιστέψαν από την αρχή. Υπήρξε σεβασμός στο πρόσωπό μου απεριόριστος και φυσικά τους αφιερώνω αυτή την άνοδο. Τώρα, για μένα βέβαια, ήταν μεγάλη εμπειρία αυτή η χρονιά και τώρα που μου δίνεται ευκαιρία θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου. Προσφέρανε πάρα πολλές συγκινήσεις. Όλα τα, μπορώ να πω και ένα και κάθε παιχνίδι ήταν και μια συγκίνηση, γιατί είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού, προσπαθούσαν να το τηρήσουν, τα καταφέρανε. Γι' αυτό πάλι τους δίνω συγχαρητήρια. Και πρέπει φετινή χρονιά να είναι οδηγός τους και για τα επόμενα χρόνια, γιατί το Ηράκλειο είναι μια ομάδα που στηρίζεται αποκλειστικά στα δικά της παιδιά. Είναι τα παιδιά του Ηρακλείου και της γύρω περιοχής. Το budget βέβαια, να το πω και αυτό, ήταν, μπορώ να πω ότι ήταν μηδαμινό, επειδή το γνωρίζω, και γι' αυτό η επιτυχία αυτή έχει μεγάλη αξία. Γι' αυτό κάποιες φορές υπήρχε λίγο πάθος παραπάνω από τα παιδιά, γιατί όταν παίζεις για το χωριό σου υπάρχει ένα πάθος λίγο παραπάνω. Και είναι και η νεαρή και η διοίκηση εδώ πέρα της πάλης είναι πολύ νεαρά. Και αυτό είναι βέβαια ένα θετικό. Πρέπει να υπάρχουν διοικήσεις νεαρών, όπως βέβαια είπα πριν και για τη Σασίρο. Είναι ο οδηγός, πρέπει να είναι ο οδηγός αυτή η χρονιά και για τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις. Επειδή έχεις μια εμπειρία σε αυτά τα χρόνια, θεωρείς σωστό τον δεύτερο να παίζει το Σαμπαράσινα? Εδώ υπάρχει ένα, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα να τερματίζεις δεύτερος και ειδικά στην περίπτωση δικιά μας, για ένα πόντο χάσαμε το πρωτάθλημα και να φτάνεις στο σημείο να μην έχεις κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα. Έχεις την έδρα. Εντάξει, η έδρα είναι, αλλά πιο παλιά να σας θυμίσω, ο δεύτερος περίμενε τους άλλους να παίξουν και έχεις την έδρα και έχεις και ένα πλεονέκτημα επιπλέον. Ναι, ναι, ναι. Και όπως είδαμε έχει γίνει. Τερματίσανε δεύτεροι και δεν ανεβήκανε κατηγορία. Καλύτερο είναι το σύστημα τώρα, Γιάννη? Κοιτάξτε να δείτε. Προσφέρει περισσότερες συγκινήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσφέρει. Βλέπεις όμως τι γίνεται. Ο Άγιος Βασίλης δεν μπόρεσε. 2-3 παιχνίδια έχασε. 2 ναι. Έχασε μάλλον. Πάει τελείως στο πανηγύρι. Ναι, δεύτερος ναι. Βγήκε. Ναι. Θυμάσαι παλιά Κρυθιά που είχε κερδίσει ένα μετά τον αντίπαλο και βγήκε στην Α1. Θυμάμαι. Και ο Σοχός νομίζω το είχε κάνει. Κρυθιά πήγα να το κάνει. Πέρυσι δεν το κατάφερε. Κοιτάξτε, από αυτή την άποψη είναι καλό. Προσέφερε συγκινήσεις. Μπορεί και κάποιος που είναι, κάποιος που έχει τερματίσει πιο κάτω να ανέβει. Αλλά από την άλλη, σας είπα, είναι άδικο από την άλλη όταν τερματίσεις δεύτερος να μην έχεις το κάτι. Έχουν, αφού ξεκινάνε με συν 3. Μπόνους παίρνουν. Συν 3. Έχει ο άλλος, ο τρίτος έχει 2. Ναι, άλλος, εντάξει. Εμείς, να σου θυμίσω, την πρώτη αγωνιστική κάναμε μια ήττα, δεν ήμασταν απογοητευμένοι ναι. Ψυχολογικά. Μα κέρδισαν οι ελπίδες Μακεδονίου και μας περάσανε και 2 πόντους κιόλας από πάνω. Ναι, θέλω να σου πω ότι όμως, αν πάρεις δεύτερη θέση και πάρεις στο συν 3 βαθμούς, όπως έκανε, λέω, ο Αγιο Βασίλης, είδες, ναι. Τι έπαθε ο Αγιο Βασίλης.
Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει απουσίες, με τιμωρίες, με απουσίες, με κάποιο. Ήδη πέρασε ο καιρός και οι παίκτες δεν δίνουν πολύ σημασία, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κλατάρι, ναι, αλλά όμως όταν έχεις μια ολόκληρη χρονιά, μια συγκεκριμένη πορεία σταθερή και τερματίζει δεύτερος, έρχονται μετά ένα-δύο παιχνίδια στα μπαράζ που μπορεί να μην είσαι καλά και ενώ όλη τη χρονιά ήσουν δεύτερος, στα μπαράζ μπορεί να τερματίσει τελευταίος. Δηλαδή, από αυτή να ρωτήσω κάτι, θα μείνεις στην Κυριακή? Τώρα αυτό που προέχει είναι οι πανηγυρισμοί. Πρέπει λίγο να το χαρούν οι άνθρωποι. Είχαν 20 ολόκληρα χρόνια να το χαρούν. Αυτή τη στιγμή θα το χαρούμε και μετά θα δούμε ό,τι είναι να γίνει. Μετά συζητήσεις, μάλιστα. Μα Κώστα, μας τελειώνει, πρέπει να δώσουμε ένα τέλος. Θες να προσθέσεις κάτι για το τέλος, Γιάννη? Για την αποφώνηση κάποιους φίλους, κάποιους να ευχαριστήσεις ή αν ξέχασες κάποιους. Θέλω να ευχηθώ το πολύτιμο αγαθό που είναι η υγεία να το έχουμε όλοι μας. Πρώτα υγεία λοιπόν και μετά ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και βέβαια στους ποδοσφαιρόφιλους και στους ποδοσφαιριστές τώρα το καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, να φορτίζουν τις μπαταρίες τους, γιατί από Αύγουστο πάλι να είναι κοντά στις ομάδες τους και να μας προσφέρουν θέαμα, συγκινήσεις. Και όχι μόνο. Και ό,τι είναι σχετικό με το ποδόσφαιρο, μέσα σε αθλητικά βέβαια πλαίσια. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γιώργο, κλείνεις και σε τη δικιά σου πλευρά. Κάτι για το τέλος που θα θέλεις να πεις? Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας όλο το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μας, γιατί ήταν δίπλα μας από την αρχή ως το τέλος. Μας στήριξαν ακόμα και. Εσύ, ο πρόεδρος, καλά? Πολύ καλά, ναι. Είναι λίγο τρελαμένος ο. Τρελαίνεται, ναι, τον αγαπάει πολύ. Αγαπάει πολύ την ομάδα, την τρέχει πολύ. Τον ευχαριστούμε πολύ και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους που είναι συνέχεια δίπλα μας. Καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και στο διάστημα που δεν ήμασταν καλά, μας στήριξαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου και τέλος τον κύριο Μπιμπισίδη, που νομίζω χρωστάμε πολλά σε αυτόν για την άνοδο της ομάδας. Μας πήρε σε ένα σημείο που είχαμε να νικήσουμε τρεις μήνες. Τρεις μήνες και να νικήσετε. Στον πρώτο γύρο είχαμε 10 νίκες. Δεν ξεκίνησατε καλά. Είχαμε 10 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα σαν πρώτη. Και στον δεύτερο γύρο κάναμε 5 ήττες και ένα ρεπό. Και μας πήρε σε ένα τέτοιο δύσκολο σημείο και φτάσαμε να κυνηγάμε την άνοδο στη τελευταία αγωνιστική. Δεν έγινε, ήρθαν τα play-off και νομίζω πως πανάξια βγήκαμε σαν δεύτερη στην άλλη κατηγορία. Ωραία, πες του Βασίλη του Πρόεδρου εκεί του χρόνου να ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο τον Φλόρο. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Φλόρο και τον κύριο Κουκούλη και για τους δύο εδώ για την παρουσία τους και για νικά σε όλη την εκπομπή. Κώστα, κλείνεις και εσύ από τη δικιά σου πλευρά. Καλό καλοκαίρι. Τέλος η σεζόν, τέλος το πάμε γήπεδο, τέλος οι εκπομπές. Καλό κάτι για το τέλος. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Αυτό, καλό καλοκαίρι. Περίμενε ένα λεπτό, δεν έχω παραλάσα. Σίγουρα ευχαριστώ με όλους εσάς για την μεγάλη αγάπη που δείχνετε καθημερινά στην εκπομπή. Φυσικά όλους αυτούς που σίγουρα ευχαριστώ. Ξεχάσαμε κάποιον, σίγουρα. Φυσικά όλους τους ευχαριστήσε ο Μάκης και εγώ φυσικά τον Νίκο τον Σχεστοδήμο τον σκηνοθέτη και όλα τα παιδιά μέσα που τράβηξα μεγάλο λούκο όλη αυτή τη χρονιά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η εκπομπή, γιατί αυτή η εκπομπή έχει αγαπηθεί από όλο το ελαστικό ποδόσφαιρο και είναι η εκπομπή του ελαστικού ποδοσφαίρου. Είναι χαρακτηριστικό που χθες γίνεται μια φάση και γυρνάει ο άλλος και με λέει θα δούμε τι θα πει ο Στάθης αύριο. Δηλαδή έχει γίνει σταθμός να περιμένουμε την εκπομπή. Και αυτό είναι κάτι... κατηγορούν το Στάθη. Εντάξει, όταν, να σου πω κάτι, όταν τσαλακώνεσαι, τσαλακώνεσαι με την έννοια ότι λες την γνώμη σου, σίγουρα δεν θα αρέσει όλους, έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πάλι αυτή τη χρονιά ήμασταν αντικειμενικοί, αμερόληπτοι και νομίζω ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Επισημή. Η επόμενη θα είναι πιο δύσκολη. Εμείς φορτώνουμε τις μπαταρίες μας και τα λέμε για την επόμενη χρονιά που θα είναι 10η, 12η, ξεχνάμε κιόλας. Δεν ξέρω. Λέω 14η και λένε πολλά λέει. Μετράω 14 είναι. 14 πρέπει να είναι, 15 θα είναι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που μένει αυτή η εκπομπή και είναι η εκπομπή του ελληνικού ποδοσφαίρου που την αγαπάνε όλοι και γι' αυτό καλό καλό και έτσι. Και το βασικότερο βέβαια, πολλοί προσπάθησαν
να μας ανταγωνιστούν με την καλή την έννοια, όχι δεν λέω κακίες, να μας ανταγωνιστούν, αλλά νομίζω ότι βλέπετε απέναντι πουθενά δεν έμεινε κανένας. Ούτε και άλλες εκπομπές, πιστεύω, και άλλες εκπομπές αθλητικές που είναι και επαγγελματικές και όχι μόνο κτλ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν ξέρουν όλοι ότι 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας θα δούνε ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό το εννοούμε και δεν το εννοούμε μόνο, το εννοείται, το βλέπετε κι εσείς, μας τα λέτε κάθε Σαββατοκύριακο ή συνέχεια και στα τηλέφωνα. Αφού και το ράδιο Αρφίλα 12 και 4 ξεκίνησε. Καλό επιτυχημένο κύριε Γιάννη. Αυτά και από τον Κώστα Σαμάρα, αυτά και από μένα, ήδη έχουμε πει συγκεκριμένα για όλους τους φίλους που σας έχουν βοηθήσει, άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα, από τη δικιά μου πλευρά, σε όλους εσάς. Δεν είναι μόνο αυτός που ανέφερα, αλλά και εσείς όλοι που μας βοηθάτε, που βλέπετε τις εκπομπές, μας διορθώνετε όπου και αν είμαστε, μας λέτε αυτό, το άλλο και το παράλληλο. Και νομίζω και αυτό, αν κάνουμε κι εμείς λάθη, να γίνουμε καλύτεροι ή να μειώσουμε τα λάθη μας. Να είστε καλά. Ραντεβού τον επόμενο Σεπτέμβρη, πάντα εδώ, από τη συχνότητα του μοναδικού καναλιού του ελληνικού ποδοσφαίρου του Europe One. Σημεωνίδης γίνεται το λάθος, Καρέτζος, Καρέτζος κινείται με την μπάλα, επιχειρεί τη σέντρα, περίεργη φάση, μπλοκάρει ο γκολκίπερ, Δάκης περνάει τον αντίπαλό του, μετατοπίζει την μπάλα για τον Τσαλόνι, έξω η μπάλα. Γίνεται το κόρνερ, κεφαλιά! Έξω! Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων και Τρακτέρ Ανταλλακτικά John Deere, Λιάλης Εόδωρος, Οδός Βέρειας, Νέα Χαλκιδόνα, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 239-1023-068 και 6973-87-7779. Φώτου, για να δούμε, περνάει Φώτου, επιχειρεί το σουτ, μπλοκάρει ο γκολκίπερ, εκτελείται, η κεφαλιά, έξω, μεταβιβάζει στον Φώτου, Φώτου περνάει τον αντίπαλό του, Φώτου, επιχειρεί το σουτ, έξω, για τον Μακρόπουλο, ο οποίος περνάει τους αντιπάλους, είναι ακροβολισμένος, επιχειρεί τη σέντρα, ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα έφυγε έξω. Μιμικόπουλος, για να δούμε, ακροβολίζεται, επιχειρεί την παράλληλη παλιά μέσα στην περιοχή, το σουτ έξω. Το σουτ έγινε από τον Τσεφρετζή. Για τον Παρούση, μετατοπίστηκε η μπάλα προς τον Παρούση, τροφοδότησε τον Τσακόγλου, μεταβιβάζει την μπάλα αυτός προς τον Σημεωνίδη. Μπλοκάρει ο γκολκίπερ. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων και Τρακτέρ Ανταλλακτικά John Deere, Λιάλης Θεόδωρος, Οδός Βέρειας, Νέα Χαλκιδόνα, Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 239-10-23-068 και 6973-87-7779. Προς τον Τσεβρετζή, επιχειρεί το σουτ, η μπάλα έφυγε έξω. Για να δούμε και ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Η ομάδα της αναγέννησης είναι πρωταθλήτρια και κατάφερε και την άνοδο στην κατηγορία, στην κατηγορία της Α1. Πρωταθλήτρια η ομάδα της αναγέννησης. Εδώ βλέπω τους πανηγυρισμούς μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Πήρε το βαθμό της ισοπαλίας, όμως ήταν αρκετός ο βαθμός για να πάρει την πρόκληση, για να πάρει το πρωτάθλημα και τη μεγάλη άνοδο. Yeah.
μια δύσκολη χρονιά, ένα δύσκολο παιχνίδι το τελευταίο με μια πολύ καλή ομάδα. Κάναμε αυτό που έπρεπε, σταθήκαμε έτσι όπως σας είπε ο προπονητής. Δεν μπορούσαμε να νικήσουμε, πήραμε την ισοπαλία και είμαστε στην Α1. Πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε σήμερα, προσπαθήσαμε όλη τη χρονιά να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς καταφέραμε, αυτό μπορέσαμε και κάναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και τη διοίκηση και όλους αυτούς που μπόρεσαν να κάνουν αυτό που έκαναν για μας. Αυτοί που την είχαν εκεί. Η άνοδο ήταν ό,τι καλύτερο για μας. Το πιστεύαμε, το θέλαμε και το αξίζαμε, πιστεύω. Έπρεπε να βγουν πρωταθλητές, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό που κάναμε ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν μπορείτε να το κάνετε.
και τη σφύριξη στη λήξη. Αλλάζει την μπάλα. Σίγουρα. Κάτος! Το σούτ. Η Νεάπολη στο 31 και κάνει το ασκαφή Νεάπολη. Άρα δύο προβάλλοντας. 1-0. Το 31. Ωραία η ενέργεια. Πάμε. Και πάλι ο παίκτης της Νεάπολης θα γίνει σέντρα, η κεφαλιά. Τι είστε γραμμή! 1-0 παραμένει. Κάνει το σταθεί η Νεάπολης ένα το 37. Σκοράρει ο παίκτης ο Τροβάλδος. Όπερ τριφή, Νίκας. Ο Νίκας το 37. Νίκας. Ένα. Άνοιξε το σκόρ, είναι η στραφή. Ήρθε το γκολ της οφάρισης στο 37. Το 40 ακριβώς. Γίνεται το στραφή Νεάπολης. Αγίου Γιουλίου. 2. 1. Να την το γκολ για την αστραφή στο 40 του παιχνιδιού. Μέτρησε. Σούτερα, πολύ καλή στιγμή στο 19. Σούτερα, πολύ ωραία επέμβαση. Έτρησε τώρα η προσπάθεια. Αμάξι την μπάλα, τώρα εδώ προσπαθεί για να δούμε η προσπάθεια. Φυσικές και στα μητέωρα. Μεγάλη πρόκληση για την νίκη για την αστραφή που θα παραμείνει στην κατηγορία μετά από το τελευταίο παιχνίδι. Αποχαιρετά αυτή. Κοντά μας ο Πέτρος ο Αλεξανδρής από την αστραπή Νεάπολης. Μεγάλη νίκη σήμερα και φυσικά αυτό που θέλατε τα καταφέρατε. Να φτάσετε μέχρι εδώ, να πάρετε την νίκη σήμερα εδώ στο δεύτερο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου. Δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Ήταν μια νίκη, τι να σας πω, τα λόγια είναι περιτά. Η κόπη μιας χρονιάς κρίθηκαν σε ένα παιχνίδι και για τις ομάδες. Η συγκίνηση είναι τεράστια για όλους τους παίκτες. Τι να πω, κερδίσαμε 2-1, αξίζαμε να βάλουμε και παραπάνω γκολ. Παίζαμε με μια ομάδα και αυτή ήταν στα κυβικά μας. Μπορούσαμε ακόμα καλύτερα να πάμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε, σωθήκαμε και πρέπει να ανασυνταχθούμε για μια καλύτερη χρονιά του χρόνου. Bravo! Bravo, Giulia! Bravo! 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 Bravo
1978 όταν το επέστρεψε για να κλείσει την καριέρα του στον Ηρακλή, τον οποίο μέσα στο νέο Πετρίτσι Σερών το 1956. Αγωνίστηκε 8 σεζόν στον Πανσεραϊκό. Κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ, καθότι αγωνίστηκε Ολυμπιακό και στη συνήθεια του Γιάννη τον Χρήστο τον Ζαντόρογλου. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και συνέχεια με τους αγώνες των τμήματων υποδομής που συμμετέχουν στους τελικούς αγώνες των πρωταθλημάτων. Τώρα πάτε.